Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Στελάκη. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γεια σου Χριστίνα, γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Γεωργία, γεια σας παιδιά, γεια σου Γιάννη μου, γεια σου αγαπημένη μου. Σήμερα έχουμε κάτι λίγο διαφορετικό. Ευχαριστώ όλους για τις καλησπέρες, να είμαστε καλά. Γεια σου Μαυρούλη μου. Σε λίγο πρέπει να κοιμηθούμε, έτσι. Είμαι σπίτι, ρε. Από πίσω είναι το νέο μέρος, εδώ πέρα που είναι ο καναπές ο καινούριος. Λοιπόν, έχω και συνομιλία με την κόρη μου κιόλας. Να σε καλά. Σήμερα θα έχουμε μια διαφορετική συνομιλία με το φίλο μου τον Κώστα, έναν καινούριο φίλο από τους ενεργούς μπαμπάδες. Θα εξηγήσουμε τι είναι ενεργοί μπαμπάδες. Θα μοιραστούμε κάποια πράγματα σαν μπαμπάδες, ούτε σαν δώρα, ούτε σαν Στέφανο, σαν οτιδήποτε άλλο, αλλά θα μιλήσουμε έτσι πολύ ανθρώπινα για την ζωή, για τα παιδιά και για, κατά τη γνώμη μας, την ανάγκη που έχουν τα παιδιά μας να βλέπουν και μπαμπά και μαμά εξίσου, όχι μόνο μετά το χωρισμό, αλλά και όταν το ζευγάρι είναι μαζί, γιατί θεωρούμε ότι και ο μπαμπάς και η μαμά είναι εξίσου σημαντικοί γονείς για τα παιδάκια μας. Γεια σου Βασιλική λοιπόν, δεν θα το βαρύνουμε, μην ανησυχείτε. Γεια σου Αντιγόνη. Μαράκι κόλλησε, ξεκόλλησε τώρα. Ελπίζω να είναι εντάξει. Εντάξει. Γεια σου Νίκο μου. Γεια σου Γιάννη. Σε λιγάκι θα μπει ο Κώστας. Θα μας κάνει request για να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, ψάχνοντας γενικώς να δούμε την ζωή, γιατί εκεί πέρα που νομίζεις ότι έχεις καταλήξει τα πράγματα στη ζωή και καλά ξέρεις τι γίνεται, έρχεται η ζωή και στα ανατρέπει όλα. Γιατί έτσι, μαγική η ζωή. Και δύσκολη, αλλά και μαγική. Και όμορφη. Χαίρομαι μαράκι. Κάτσε να δούμε αν είναι εδώ πέρα μέσα στα request του Κώστα. Ευχαριστώ φίλε μου, ευχαριστώ Σοκράτη μου. Είναι κάτι νομίζω που μας αφορά. Γεια σου Κώστα. Καλησπέρα Στέφανε. Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα. Αυτή τη φορά, έτσι. Τα καταφέραμε, εντάξει, λίγο μας πήρε, δεν πήρε πάρα πολύ. Μια χαρά. Χαίρομαι. Καλή διάθεση να υπάρχει. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για όλα, για όσα έχουμε πει, για όσα θα πούμε, για όσα θα πούμε μετά από το σημερινό βράδυ. Θέλω να πάμε κατευθείαν στο θέμα και να μου πεις ποιος είσαι εσύ και ποιοι είναι οι ενεργοί μπαμπάδες και τι θέλεις και τι θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κώστας ο Καρακώστας, είμαι δικηγόρος του επάγγελμα και είμαι μέλος των ενεργών μπαμπάδων για τα δικαιώματα του παιδιού που είναι η πλήρης επωνυμία μας. Είναι ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε πριν από 7 περίπου μήνες, αυθόρμητα στο διαδίκτυο, στο Facebook. Και στην πραγματικότητα είναι οι φωνές πολλών μεμονωμένων ανθρώπων, πατεράδων, οι οποίοι βιώνουν στο πετσί τους σε καθημερινή βάση το πρόβλημα της γονικής αποξένωσης. Είναι δηλαδή θύματα εντός ή εκτός εισαγωγικών τους που υπάρχει στην Ελλάδα, η επιμέλεια να αποδίδεται μόνο στον ένα γονέα. Το πατεράδες, μανάδες, υπάρχουν και γυναίκες στην ομάδα μας. Άρα καλύτερα να λέω γονέων που δεν έχουν την επιμέλεια των παιδιών τους. Το μπαμπάδες έχει να κάνει με το αριθμητικό στοιχείο, το στατιστικό. Και έχουμε συνασπιστεί, έχουμε συνταχθεί, είμαστε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία πλέον και ο αγώνας μας συνίσταται στην ενημέρωση της κοινής γνώμης, στη συλλογή πληροφοριών, στον εμπλουτισμό με επιχειρήματα των ζητουμένων που είναι στο τραπέζι μας και αυτών τον οποίο θέλουμε και προσπαθούμε, όλος ο αγώνας μας έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και τίποτα παραπάνω. Δεν, σε καμία περίπτωση δεν ενισχύουμε την αντιπαλότητα, δεν μας ενδιαφέρει η αντιπαλότητα, ούτε η αντιδικία. Αγαπάμε, σεβόμαστε και τη γυναίκα και τους γονείς όλους. Μας ενδιαφέρει να αναδείξουμε την παθογένεια και να προστατεύσουμε τα παιδιά. Είναι η στιγμή να προστατευτούν επιτέλους τα παιδιά. Κώστα, για ποιο λόγο κατά τη γνώμη σου και κατά τη γνώμη σας τα παιδιά μας χρειάζονται εξίσου και τους δύο γονείς σε μια χώρα ή σε μια παράδοση που έχουμε μάθει ότι, και εγώ για να είμαι ειλικρινής,
σου μιλάω απόλυτα ειλικρινά, μεγάλωσα πιο πολύ με τη μαμά μου παρά με τον μπαμπά μου. Και οι περισσότεροι από εμάς νομίζω ότι έχουμε μεγαλώσει πιο πολύ με τη μαμά παρά τον μπαμπά, που ο μπαμπάς δούλευε, που. Για ποιο λόγο θεωρείτε και με ε και με αλφαγιώτα ότι ο μπαμπάς είναι εξίσου σημαντικός για το μεγάλωμα των παιδιών όσο και η μαμά? Κοίταξε, Στέφανε, είναι πολύ, πολύ, πολύ εύλογο το ερώτημά σου. Είναι δικαίωμα, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι είναι δικαίωμα του παιδιού. Είναι δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο του γονείς. Ξέρεις, κάνοντας την ανάλυση σε παρουσιάσεις δημόσιες, σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή σε ενημερώσεις πολιτικών που έχουμε την ευκαιρία τον τελευταίο καιρό να έχουμε σε καθημερινή βάση, πολλές φορές είναι άβολο το να πρέπει να τεκμηριώσεις και να επιχειρηματολογήσεις για το αυτονόητο. Εν έτη 2020, ποιος μπορεί να πει το αντίθετο? Δηλαδή, ποιος μπορεί να επιχειρηματολογήσει υπέρ της θέσης ότι ένα παιδί μεγαλώνει ομαλά, μεγαλώνει ισορροπημένα, αν μένει και περνάει χρόνο αποκλειστικά και μόνο με τον ένα του γονέα? Επιστημονικά δεν υπάρχει καμία τέτοια μελέτη. Είναι ζήτημα πραγματικό. Δηλαδή, πέραν της, έχω μια ιδιότητα η οποία στον πολύ κόσμο, ξέρεις, είναι βεβαρημένη με βαρύγδουπες εκφράσεις και περίεργες έννοιες. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω στο συγκεκριμένο ζήτημα, επιμένω στο κομμάτι του πραγματικού. Γιατί πρέπει ένα παιδί να μπαίνει σε μια εντελώς αχρίαστη διαδικασία? Δεν υπάρχει λόγος. Όταν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις ανθρώπων που θέλουν να είναι κοντά στα παιδιά τους, ανθρώπων που είτε είναι χωρισμένοι, είτε πρόκειται να χωρίσουν, είτε μιλάμε για παιδιά εκτός γάμου, γιατί και αυτά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του προβλήματος, αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα ως προς αυτό. Γιατί ένα παιδί λοιπόν να μπαίνει σε μια τέτοια αχρίαστη διαδικασία? Και γιατί πρέπει σήμερα, τη στιγμή που η πολιτεία σκύβει το κεφάλι της και ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα και την προστασία των δικαιωμάτων πολλών ευπαθών ομάδων, και πολύ καλά κάνει, έτσι πρέπει, δεν το συζητάμε, γιατί τα παιδιά να μένουν να είναι αυτή τη στιγμή οι τελευταίοι των Μοϊκανών σε ό,τι αφορά την κατοχήρωση και προστασία των δικαιωμάτων τους? Το να περνάει ένα παιδί με χρόνο και με τους δυο του γονείς, αν αυτοί είναι χωρισμένοι, είναι ατομικό δικαίωμα. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί η πολιτεία και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να νομοθετήσει τώρα που είμαστε σε πολύ κρίσιμη περίοδος προς αυτό. Ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, Κώστα, δηλαδή εσύ από την εμπειρία σου και σαν μπαμπάς και σαν ενεργός μπαμπάς, αλλά και σαν δικηγόρος? Όταν λύεται ένας γάμος και υπάρχουν παιδιά, και μιλάω για ανήλικα παιδιά έως 18 ετών, ποια είναι η κατάσταση σε ένα μέσο διαζύγιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Η κατάσταση λοιπόν σε ένα μέσο διαζύγιο είναι ότι η επιμέλεια πηγαίνει κατά αποκλειστικότητα στον ένα γονέα σίγουρα και τις περισσότερες φορές είναι στη μητέρα. Το λέω και πάλι αυτό χωρίς καμία προδιάθεση έτσι αντιπαλότητας. Είναι το στατιστικό στοιχείο. 98% των περιπτώσεων οι δικαστικές αποφάσεις αποδίδουν την επιμέλεια στη μητέρα. Επίσης, 98%. 98%. 98%. Και έρχεται και αναρωτιέται κανένας. Έχεις ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο η πραγματικότητα είναι πως δεν επιβάλλει υποχρεωτικά ούτε την αποκλειστική επιμέλεια, προφανώς ούτε τη συνεπιμέλεια. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με μία πρακτική η οποία έχει καθιερωθεί και έχει επικρατήσει και μιλάμε πια για ένα καθεστώς. Το καθεστώς της αποκλειστικής επιμέλειας. Χωρίς να έχει σαφές έρισμα στον νόμο, ο νόμος είναι ασαφής, είναι αναχρονιστικός, τροποποιήθηκε τελευταία φορά το 1983. Επομένως, ένας νόμος του 83 καλείται να αντιμετωπίσει κοινωνικά προβλήματα του 2020. Κώστα, να σε ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη που διακόπτω, απλώς είναι πολύ σημαντικά θέματα όλα μαζί. Αυτή τη στιγμή, μια μέση επικοινωνία ενός χωρισμένου μπαμπά ή ενός παιδιού από χωρισμένους γονείς, κατά μέσο όρο, εσύ από την εμπειρία σου, κάθε πότε περίπου βλέπει τον μπαμπά του? Μεσοσταθμικά, ένα πρόγραμμα επικοινωνίας, αυτό που ήθελα να πω πριν και έχει τη σημασία του. Συγγνώμη, Κώστα. Είναι πέραν το ότι. Όχι, θα το συνδέσω με αυτό που με ρωτάς. Έχουμε να κάνουμε το πλαίσιο των δικαστικών αποφάσεων, αλλά μιλάμε και για ένα πλαίσιο επικοινωνίας το οποίο είναι καθιερωμένο και στα συνενετικά διαζύγια. Γιατί οι περιπτώσεις των ανθρώπων που χωρίζουν και, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να δουν το δάσος και να προστατεύσουν το παιδί τους και να πάρουν σωστές αποφάσεις για την ευημερία του παιδιού τους και για την ομαλή του ανάπτυξη, είναι πολύ λίγες. Είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό, το οποίο είναι κατά μέσο όρο 4 με 5 ημέρες τον μήνα, που πολλές φορές μπορεί να μην υπάρχει καμία διανυκτέρευση, άρα μιλάμε για κάποιες ώρες
καθημερινές και ίσως Σάββατο παρασάββατο ή Σαββατοκύριακο παρασαββατοκύριακο. Στην καλύτερη λοιπόν περίπτωση, ένας γονιός που δεν έχει την επιμέλεια βλέπει το παιδί του 4 με 5 ημέρες το μήνα αθρηστικά. Και στην έχει καλύτερη. Στην καλύτερη και έχει στην καλύτερη δύο διανυκτερεύσεις. Αυτός είναι ο μέσος όρος. Άρα εγώ είμαι πολύ καλά που βλέπω τα παιδιά μου κάθε τρίτη, πέμπτο απόγευμα και μένουν σπίτι μου τέσσερα βράδια από τα 30 το μήνα. Είμαι μια πολύ καλή περίπτωση δηλαδή. Είσαι μια περίπτωση, ναι, που είσαι λίγο πάνω από το μέσο όρο. Μάλιστα. Είσαι μια περίπτωση που είσαι λίγο πάνω από το μέσο όρο, ακριβώς. Και παρόλα αυτά και εγώ Κώστα θεωρώ, σαν Στέφανο, σαν μπαμπάς, ότι το να μένουν τέσσερα βράδια τον μήνα στον μπαμπά του σε μένα και 26 στη μαμά τους, με την οποία έχουμε αρκετά καλές σχέσεις, ας το πω έτσι. Το 4 προς 26 για μένα είναι κάτι τελείως παράλογο. Δηλαδή είναι 6 φορές παραπάνω, έτσι. Μα ακριβώς γι' αυτό λέμε ότι είναι πάνω απ' όλα ζήτημα πραγματικό. Πώς είναι δυνατόν ένα παιδί, ένας άνθρωπος, να αποκτήσει ουσιαστική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, πόσο μάλλον αν είναι παιδί, όταν η επικοινωνία είναι κάποιες ώρες το μήνα. Είναι αδύνατο. Γι' αυτό σου είπα και πριν, είναι ζήτημα πάνω απ' όλα πραγματικό. Σε αυτό βεβαίως έρχονται και οι επιστημονικές μελέτες που λένε το αυτονόητο, ότι ένα παιδί για να έχει ομαλή ανάπτυξη επιβάλλεται να περνάει και με τους δύο του γονείς ίσο χρόνο. Το λιγότερο ενδειδειγμένο ποσοστό χρόνου που πρέπει να περνάει ένα παιδί με το γονέα του είναι 35% του χρόνου του. Μισό λεπτό, ξαναπέστο. Σύμφωνα με τις επιστημονικές μελέτες λοιπόν, ένα παιδί για να έχει ισορροπημένη ανάπτυξη πρέπει να έχει ίσο χρόνο και με τους δύο του γονείς. Είπαμε, αυτό είναι και δικαίωμά του ατομικό, είναι και ενδεδειγμένο με βάση επιστημονικές μελέτες. Η επιστήμη λοιπόν έρχεται και μας λέει ότι ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι τουλάχιστον το 35% του χρόνου. Οι 4 λοιπόν και 5 μέρες τον μήνα που περνάει κατά μέσο όρο ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια του παιδιού του. Και χωρίς διανυκτέρευση, είπες νωρίτερα. Και χωρίς διανυκτέρευση, ακριβώς, είναι πολύ μακριά και από το επιστημονικά ενδεδειγμένο και από το λογικό. Πόσο περίπου είναι αυτή τη στιγμή, αυτές οι 4 μέρες τις έχετε αναγάγει περίπου σε χρόνο για να δούμε πόσο τις 100% είναι με τον ένα γονέα και πόσο μένει με τον άλλον? Νομίζω ότι το ποσοστό τώρα δεν είμαι εύκαιρος να σου κάνω την πράξη, αλλά είναι σίγουρα πολύ χαμηλότερο από το 35%. Ακούγεται λιγότερο από 10% Κώστα. 10%, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Ακούγεται λιγότερο, γιατί 4 στις 30 μέρες, εάν έχει και διανυκτέρευση, το 4 στο 30 είναι κάτι παραπάνω από 10%. Ακριβώς. Αλλά αν μιλάμε για αυτή την περίπτωση που είναι από τις ακραίες για μένα, λες, ήξερες καλύτερα, έτσι. Εσύ μας λες πράγματα σήμερα. Το 3 ώρες επί 4 μέρες τον μήνα είναι 5, δεν είναι, ούτε 5% δεν είναι. Ακριβώς. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα. Και σε αυτό να συνυπολογίσεις και το εξής, γιατί ο μειωμένος χρόνος είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε γονική αποξένωση. Η γονική αποξένωση σήμερα, όπως την περιγράφουμε, είναι ένα από τα πιο hot, από τα πιο επίκαιρα κοινωνικά ζητήματα. Ανεπίλητα μέχρι στιγμής. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, το φαινόμενο αυτό δεν έχει βρεθεί λύση για το ζήτημα αυτό. Στην Ελλάδα ή παγκοσμίως, Κώστα? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Άλλες χώρες έχουν αναλάβει, δηλαδή δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει σε διεθνές νομικό επίπεδο, τις έχουν υιοθετήσει. Και η εμπειρία που μας έρχεται από τις χώρες του εξωτερικού είναι εξαιρετικά ενθαρρυντική ως προς την ευημερία και την ομαλή ανάπτυξη ενός παιδιού. Δηλαδή. Από την εμπειρία των χωρών του εξωτερικού, που είναι πάρα πολλές, είναι όλες οι σκανδιναβικές χώρες, είναι η Δανία, είναι η Γαλλία, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, 27 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πάρα πολλές χώρες, Καταλωνία. Οι μελέτες λοιπόν που μας έρχονται από αυτές τις χώρες μας λένε το εξής, ότι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε καθεστώς υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και ίσου χρόνου με εναλλασσόμενη κατοικία μεταξύ και των δύο του γονέων, έχει αφενός ίδιους βαθμούς ανάπτυξης με ένα παιδάκι που μεγαλώνει κανονικά σε ένα σπίτι με τον μπαμπά και τη μαμά του και εμφανίζει πολύ λιγότερα ψυχοσωματικά προβλήματα σε σχέση με ένα παιδί που μεγαλώνει σε καθεστώς αποκλειστικής επιμέλειας. Γιατί έχει την ευχέρεια να μεγαλώνει και με τους δυο του γονείς, γιατί έχει την ευχέρεια να αναπτύσσει ουσιαστικούς δεσμούς και με τους δυο, γιατί έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει και τους δυο του γονείς. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα πραγματικό το οποίο έρχεται και η επιστήμη πια και τα πορίσματα της επιστήμης στον διάλογο όπως είναι σήμερα είναι πολύ έντονη η παρουσία τους, έτσι, και στην Ελλάδα έχει υπάρξει το τελευταίο διάστημα
μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση ως προς αυτό, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία να αλλάξει ο νόμος, και πλέον τα πορίσματα είναι σαφή. Δεν υπάρχει δηλαδή αντίλογος σε επίπεδο επιστημονικό, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό το οποίο μπορώ να δω εγώ και εσύ που είμαστε γονείς, έτσι, παιδιών και έχουμε ένα διαζύγιο, έτσι, γιατί και εγώ στην ίδια κατάσταση με σένα είμαι. Ανεξάρτητα λοιπόν του τι έχω δει ως δικηγόρος στην πορεία μου, ανεξάρτητα του τι βλέπω με την εμπλοκή μου στην κίνησή μας και ακούω δεκάδες ιστορίες, έχω πάνω απ' όλα το βιωματικό στοιχείο του τι σημαίνει ένα παιδάκι να μπαίνει σε αχρίαστες διαδικασίες. Κώστα, έχουμε ενδείξεις ή αποδείξεις, είπες ότι τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά μεγαλώνουν σε καθεστώς συνεπιμέλειας, μεγαλώνουν τόσο φυσιολογικά, ας μου επιτραπεί ο όρος, σχεδόν όσο και παιδιά τα οποία γονείς δεν χωρίζουν. Ακριβώς. Από το 35% προφανώς και πάνω, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι το 50, ακριβώς. Η ερώτηση είναι, έχουμε ενδείξεις για παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει σε καθεστώς γονικής αποξένωσης, είτε από τον ένα γονιό, είτε από τον άλλον. Όσον αφορά το τι θέματα έβγαλαν, να το πω λαϊκά, εάν έβγαλαν μεγαλώνοντα. Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν, και πάλι θα αναφερθώ στις επιστημονικές μελέτες και είναι πάρα πολλές, οι οποίες έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια. Και εμείς πολλές από αυτές τις δημοσιεύουμε και πολλές εμπεριέχονται και στα πορίσματα που έχουν στείλει επιστήμονες στην Νόμο Παρασκευαστική Επιτροπή. Γιατί όπως σου είπα, είναι σε μια διαδικασία αυτή τη στιγμή να μεταρρυθμιστεί το οικογενειακό δίκαιο. Λοιπόν, με βάση μελέτες λοιπόν και πάλι, και εδώ πέρα έχουμε και η ομάδα μας έχει διενεργήσει έρευνες διαδικτυακές και για τις μεθόδους γονικής αποξένωσης μεταξύ άλλων και για τα συμπτώματα που έχει η γονική αποξένωση σε ένα παιδί. Εκεί λοιπόν οι δείκτες είναι συγκλονιστικοί. Με ποια έννοια? Με βάση την έρευνά μας λοιπόν, 1 στα 10 παιδιά, πάντα μιλάμε για το effect που έχει η αποκλειστική επιμέλεια στην καθημερινότητα στη ζωή ενός παιδιού. 1 στα 10 λοιπόν χάνει την οποιαδήποτε επαφή με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. 75% των κοριτσιών και 50% των αγοριών πάβουν οριστικά τις σχέσεις τους με τον γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. 3,2% έχουν αυτοκτονικές τάσεις των παιδιών και 8% των ενηλίκων. Γιατί ένας γονιός, ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνωρίζεται ως γονέας μέσα σε ένα γάμο και από τη λύση του γάμου και μετά, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, δεν αναφέρομαι στις περιπτώσεις που εξηγούνται, έτσι, να είμαστε καθαροί. Αναφέρομαι στους ανθρώπους που συνειδητά κάνανε παιδί, συνειδητά κάνανε οικογένεια, συνειδητά χωρίσανε ή ασυνείδητα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν επηρεάζει αυτό καθόλου τη σχέση που θα έπρεπε να έχουν με το παιδί τους. Είναι μεγάλο μαρτύριο για έναν γονιό, ο οποίος ήταν γονιός μέσα σε ένα γάμο και το πλαίσιο που επικρατεί και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα παιδιά τον αποκλείουν από την πρόσβαση στο παιδί του. Είναι αγώνας καθημερινός. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πολύ ευαίσθητοι, εξού και το 8, άνω του 8% των περιπτώσεων που έχουν αυτοκτονικές τάσεις, που δεν μπορεί να το διαχειριστεί. 8% δηλαδή 100 μετράμε τι και 8 τι μετράμε. Δηλαδή, μετράμε 100 διαζευμένους ανθρώπους, οι 8 στους 100 διαζευμένους ανθρώπους εμφανίζουν αυτοκτονικές τάσεις. Και 3 στα 100 παιδιά διαζευμένων, τα 3,2 εμφανίζουν αυτοκτονικές τάσεις των παιδιών. Αυτή παιδιά, είναι λοιπόν. Όμως, τα οποία είναι όχι απλώς διαζευμένων, είναι σε γονική αποξένωση. Είναι σε γονική αποξένωση, ακριβώς. Γιατί η αποκλειστική επιμέλεια, αγαπητέ μου Στέφανε, μπορεί και εσύ και από το κοινωνικό σου περίγυρο και την κοινωνική σου πείρα να το έχεις διαπιστώσει, ότι αποκλειστική επιμέλεια είναι ένα εργαλείο το οποίο διευκολύνει την γονική αποξένωση. Γιατί όταν χωρίζει ένα ζευγάρι και ένας από τους δύο ξέρει ότι έχει την απόλυτη εξουσία, είναι δεδομένο ότι δεν θα κάτσει ποτέ σε ένα τραπέζι διαλόγου να βρει μια λύση για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, για την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού. Θα το χρησιμοποιήσει δυστυχώς για προσωπικό του, δεν θα πω όφελος, από εγωισμό. Να πάρουμε την απλούστερη εκδοχή. Το οποίο ισχύει, Κώστα, ακόμα και στον μπαμπά, όχι μόνο στη μαμά. Φυσικά, δηλαδή, δεν χρωματίζω άντρας γυναίκα, ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο. Σου λέω και πάλι, το 98% που λέμε ότι αποδίδεται στη μητέρα η αποκλειστική επιμέλεια είναι το ατράνταχτο στατιστικό στοιχείο. Δεν έχει να κάνει με αντιπαλότητα. Προφανώς υπάρχουν και περιπτώσεις
μητέρων οι οποίες είναι αποξενωμένες. Ο γονέας λοιπόν. Μοιραία ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια, γιατί η αποκλειστική επιμέλεια είναι και ένας φαύλος κύκλος μέσα σε όλα αντιδικίας. Δηλαδή, η μητέρα ή ο πατέρας που δεν έχει την αποκλειστική επιμέλεια και θέλει και πρέπει να περνάει περισσότερο χρόνο με το παιδί του και έχει να κάνει με ένα, πώς να σου πω, με ένα σύστημα, με ένα πλαίσιο εξαγωγής των αποφάσεων, το οποίο δεν είναι ευνοϊκό για τα παιδιά, δεν προστατεύει τα παιδιά, μοιραία θα πάει στα δικαστήρια να διεκδικήσει περισσότερο χρόνο. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι φαύλος κύκλος. Αυτό το πράγμα δημιουργεί ένταση. Αυτό το πράγμα δημιουργεί νεύρα. Και αποδέκτης όλων είναι το παιδί. Το παιδί λοιπόν σήμερα δεν είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, της προστασίας. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Το παιδί, καταρχήν, όσον αφορά τη γονική αποξένωση, να πούμε και κάποια πράγματα, να το πω εγώ, αν και εσύ ο ειδικός, ότι κάποιοι γονείς, είτε μαμάδες είτε μπαμπάδες, και ξέρω δυστυχώς κάποιους μπαμπάδες, λιγότερες μαμάδες, έχουν και την ευθύνη που έχουν παρατήσει και τα παιδιά τους, έτσι. Φυσικά. Δεν είναι όλοι σαν και εμένα ή σαν και εσένα ή σαν πολλούς που μας βλέπουν, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που ουσιαστικά έχουν, δεν έχουν τιμήσει τον ρόλο του μπαμπά και την έχουν κοπανίσει, έτσι. Ισχύει, προφανώς και υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό σου έκανα και πριν τη διευκρίνηση ότι δεν αναφερόμαστε σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί προφανώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει κάποια άλλη επιλογή ζωής. Έχουν επιλέξει να κοιτάξουν τον εαυτό τους, έχουν επιλέξει το οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να έχουν και παραβατικές συμπεριφορές. Έτσι, δεν το συζητάμε. Υπάρχει. Αλλά αυτό το πράγμα όμως δεν είναι ο κανόνας. Γιατί, αν δεχτούμε, γιατί ξέρεις, μιλώντας όπως σου είπα με πολύ κόσμο μέσω της δράσης μας, συνειδητοποιούμε ότι πολλές φορές ο αντίλογος σε αυτό το οποίο προτείνουμε ως την βέλτιστη λύση για τα παιδιά είναι αυτό ακριβώς που λες. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ενδιαφερθεί για τα παιδιά τους. Οι άνθρωποι αυτοί προφανώς και δεν είναι άξιοι και δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων, να το πούμε λαϊκά, των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που έχουν ως γονείς. Και προφανώς, και να αλλάξει το πλαίσιο που λέμε, να αλλάξει ο νόμος, θα κρίνονται από τα δικαστήρια και θα τους αφαιρείται η επιμέλεια. Θα τους μειώνεται ο χρόνος. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να είναι η εξαίρεση. Δεν μπορούμε να είμαστε μια κοινωνία που αποδεχόμαστε σιωπηρά πως αυτός είναι ο κανόνας. Τότε πρέπει να κοιτάμε γύρω μας, τότε εγώ και εσύ είμαστε οι φωτεινές εξαιρέσεις και πρέπει να φοράμε φωτοστέφανο και όλοι εκεί έξω είναι τέρατα. Δεν είναι έτσι. Ναι, προφανώς. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Ένα παιδί όπου του λείπει πάρα πολύ ο μπαμπάς του ή η μαμά του και είναι σε καθεστώς γονικής αποξένωσης, με ποιο τρόπο ουσιαστικά από την εμπειρία τη δική σου μέσα από τους ενεργούς μπαμπάδες κραυγάζει ή με ποιο τρόπο φαίνεται ότι του λείπει ο ένας από τους δύο μπαμπάδες? Ποια είναι, αν ήμασταν γιατροί ας πούμε, ποια είναι η συμπτωματολογία ενός παιδιού που του λείπει πραγματικά ένας από τους δύο γονείς του πάρα πολύ έντονα? Ωραία, πολύ, πολύ ωραία η ερώτηση, γιατί ξέρεις, λόγω της δράσης μας, κατά δεκάδες κάθε μέρα λαμβάνουμε ιστορίες και μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, όλοι μας, όλα τα μέλη της ομάδας. Κοίταξε, από τη συλλογή των πληροφοριών και των ιστοριών, μπορώ να σου πω ότι ένα παιδί, ότι τα παιδιά καταρχήν αφουγκράζονται. Και καταλήγουμε στο βιωματικό συμπέρασμα, και εδώ η επιστήμη έρχεται και το επικυρώνει, ότι επειδή αυτό το οποίο λέμε ότι πρέπει ένα παιδί να περνάει ίσο χρόνο και να μένει και στα σπίτια και των δυο του γονέων, υπάρχει πολλές φορές ο αντίλογος μα το παιδί πώς θα γίνεται μπαλάκι από το ένα σπίτι στο άλλο και θα διασαλεύεται η ισορροπία του και η καθημερινότητά του. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά, ειδικά σε τρυφερές ηλικίες, εκείνο το οποίο έχουν ανάγκη και αφουγκράζονται και αναγνωρίζουν, είναι το βλέμμα, είναι η συμπάθεια, είναι η αγκαλιά, είναι η τρυφερότητα, είναι ο ωραίος λόγος, είναι το χαμόγελο, είναι το παιχνίδι. Κανένα παιδί δεν ταυτίζεται με έπιπλα και τραπεζοκαθίσματα σε ένα σπίτι ούτε με τείχους. Το περιεχόμενο των τείχων, το περιεχόμενο των σπιτιών είναι αυτό που δένει τα παιδιά με τους γονείς τους. Ένα λοιπόν το κρατούμενο αυτό. Όταν λοιπόν το παιδάκι, ακόμα και στο καθεστώς όπως ισχύει, νιώσει, γιατί πρέπει να ξέρεις ότι τα πολλά παιδιά, ακόμα και όταν δεν υπάρχει αποξένωση, αλλά είναι δρομολογημένη μια διαδικασία αποξένωσης, ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια πρέπει να υπερβαίνει εμπόδια σε κάθε επικοινωνία τους. Δηλαδή, είναι που είναι λίγες οι ώρες της επικοινωνίας, πάντα θα πρέπει να υπάρξει μισή, τρία τέταρτα, μία ώρα, μία και ένα τέταρτο, που θα πρέπει να υπερβεί όλα αυτά τα εμπόδια, δηλαδή να ξεπεράσει τα μη με τα οποία το παιδί έχει φύγει από το σπίτι του και να αναπτύξει, να προσπαθήσει να δώσει τη μάχη με το χρόνο
για να κερδίσει το παιδί του, για να μάθει το παιδί του, για να μπορέσει και ο ίδιος να δώσει στο παιδί και να πάρει από το παιδί και το παιδί το αντίστροφο. Επομένως, τα παιδιά από ένα σημείο και μετά, όταν νιώσουν και όταν αφουγκραστούν τι είναι ο άνθρωπος με τον οποίο περνάνε κάποιες ώρες μέσα στην εβδομάδα, να ξέρεις ότι είναι πολύ συχνά και τα φαινόμενα που δεν θέλουν να τον αποχωριστούν. Είναι πολύ συχνό το να είναι σε έναν παιδότοπο, σε μια παιδική χαρά και να μην θέλουν να φύγουν, να κρέμονται από την αγκαλιά του και να μην θέλουν να τον αφήσουν. Είναι πολύ συχνό από ένα σημείο και μετά, προφανώς εκφράζονται και με λόγια, αλλά αυτό το οποίο πρέπει να αναδείξουμε και να καταλάβουν και οι φίλοι που μας παρακολουθούν είναι ότι το αχρίαστο της διαδικασίας που υφίστανται τα παιδιά και αυτό το οποίο ονομάζουμε ψυχολογική βία, η οποία είναι καθημερινή, είναι ότι μπαίνουν στη μέγενη αχρίαστων συγκρούσεων. Ακόμα και όταν το ένα από τα δύο μέρη των ενηλίκων, δεν λέμε άντρας-γυναίκα, ένα από τα δύο μέρη είναι αυτό συνήθως, και αυτό μας το λένε μελέτες, πως ένα από τα δύο μέρη είναι αυτό το οποίο συντηρεί την αντιδικία και προκαλεί τις εντάσεις και συντηρεί τις εντάσεις. Το παιδάκι λοιπόν το αφουγκράζεται αυτό το πράγμα, και ειδικά όταν αυτός ο οποίος συντηρεί την ένταση είναι ο γονέας που έχει την επιμέλεια, το παιδί πραγματικά βιώνει μια καθημερινότητα στην οποία καλείται από πολύ τρυφερή ηλικία να κάνει το διπλωμάτι, να παίξει θέατρο, να είναι άλλο παιδάκι με το γονέα που μένει μαζί του, να είναι άλλο παιδί με τον άλλο του γονέα. Αυτό αντιλαμβάνεσαι τι είναι για ένα παιδί, το ξέρεις γιατί είσαι γονιός, τι είναι για ένα παιδί 4-5 χρονών. Σε μια τόσο τρυφερή ηλικία μπαίνει σε μια τόσο αχρίαστη διαδικασία, η οποία δεν θα υπήρχε αν ο κανόνας ήταν το 50-50. Πες μου κάτι, έχεις περιπτώσεις, επειδή περνάνε πάρα πολλές ιστορίες από τους ενεργούς μπαμπάδες, έχεις περιπτώσεις παιδιών τα οποία ουσιαστικά λόγω της αποξένωσης οριακά αναγνωρίζουν τον ένα από τους δύο γονείς και δυσκολεύονται στην αρχή να έρθουν σε επαφή μαζί του, να τον αναγνωρίσουν και να νιώσουν γονική ή έστω και οικειότητα μαζί του? Φυσικά, φυσικά. Και είναι πραγματικό το δεδομένο. Δηλαδή, αφενός δεν έχουν περάσει, δεν περνάνε αρκετό χρόνο μαζί με τον άλλο γονέα για να τον έχουν μάθει. Αφετέρου, όπως σου είπα, πολλές φορές ο γονέας που έχει την επιμέλεια και θέλει να αποξενώσει τον άλλο γονέα, εργαλειοποιεί το παιδί για να τον απομακρύνει, για τους δικούς του λόγους. Έτσι. Αυτό λέμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε. Εκεί πρέπει να μπει το ανάγχωμα στο παιδί από την πολιτεία. Για τους δικούς του λόγους, λοιπόν, το παιδί είναι ποτισμένο και με μια διαδικασία, δεν θα έλεγα μίσος, άρνησης. Δώσ' μας κάποια ιστορία, Κώστα, αφού μιλήσαμε τώρα για το κομμάτι το όχι θεωρητικό, το πρακτικό και της έρευνας, το σημαντικότερο. Μπορούμε να δούμε κάποιες ιστορίες που μέσα από τους ενεργούς μπαμπάδες, φυσικά ανώνυμα, θεωρήσω ότι πραγματικά θα μας βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Βεβαίως, μπορούμε να πούμε πάρα πολλές ιστορίες. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε καταρχήν για περίπτωση. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις καταρχάς πατεράδων, γονέων, που έχουν να δουν τα παιδιά τους μήνες και χρόνια. Μήνες και χρόνια. Μήνες και χρόνια. Είναι πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι το τέλη Ιουλίου, μέχρι τον Αύγουστο μάλλον. Ο γονιός που είχε την επιμέλεια μπορούσε να σηκωθεί ελεύθερα και να φύγει, να αλλάξει πόλη ή ακόμα και χώρα, χωρίς να ενημερώσει το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια. Χωρίς καμιά δικαιολογία, μπορούσε να επικαλεστεί ό,τι θέλει. Μπορούσε λοιπόν να πάρει το παιδί και να φύγει. Οι γονείς λοιπόν που δεν έχουν την επιμέλεια και τα παιδιά τους έχουν αλλάξει πόλεις ή χώρες, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το να έχουν επαφές με τα παιδιά τους. Κάτσε ρε Κώστα, μισό λεπτό. Συγγνώμη. Για να φύγουν εμένα οι κόρες μου, που είναι με τη μαμά του ουσιαστικά η επιμέλεια, έχει η μαμά του την επιμέλεια, θα πρέπει να υπογράψω κι εγώ ένα χαρτί που να. Μπορείς να το κάνεις αυτό από τον Αύγουστο και μετά. Άλλαξε ο νόμος 31 Ιουλίου του 2020. Πριν την αλλαγή του νόμου και στην πραγματικότητα μπήκε ένα ανάγχωμα, μπήκε ένα εμπόδιο. Σε ένα κύμα φυγής το οποίο είχε αρχίσει να διαμορφώνεται εν ώψη της επικείμενης μεταρρύθμισης για συνεπιμέλεια. Άρα, συγγνώμη, μέχρι τον Ιούλιο του 20 ο γονιός που είχε την επιμέλεια μπορούσε να πάρει το παιδί του και αντιγιά. Και αντιγιά. Ακριβώς έτσι. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις ανθρώπων που δεν έχουν να δουν τα παιδιά τους μήνες. Καταλαβαίνεις κιόλας όταν αυτό το πράγμα είναι και σε μια διαδικασία συγκρουσιακή, ο γονιός ο οποίος έχει την επιμέλεια έχει σύμμαχό του το χρόνο και ο άλλος εχθρό του, και σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο το παιδί να συνηθίσει τον άλλο γονέα. Έχουμε γονείς οι οποίοι κάνουν
για ένα Σαββατοκύριακο, ενδεχομένως να μην έχουν καν διανυκτέρευση, 500, 600 και 700 χιλιόμετρα Σαββατοκύριακα για να δουν τα παιδιά τους. Και κάνουν μάχη εκεί. Φαντάσου λοιπόν να έχεις ταξιδέψει 600 χιλιόμετρα, να βλέπεις το παιδί σου, τι αγώνα πρέπει να κάνεις για να το κερδίσεις. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους, παιδί 5 ετών. Έχουμε περίπτωση πατέρα ο οποίος δεν έχει καμία διανυκτέρευση. Το δικαστήριο δεν του έδωσε καμία διανυκτέρευση. Συγγνώμη, Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη. Μέχρι τώρα, γιατί εγώ είμαι μπαμπάς και είμαι και αρκετά φορτισμένος κάποιες φορές, γιατί είμαι από αυτούς που μου λείπουν πάρα πολύ τα παιδιά μου. Αλλά μέχρι τώρα, όταν άκουγα, και δεν είναι κάτι που έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα, πριν ετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση σημερινή, όταν άκουγα γονείς που είχαν 6 και 12 μήνες να δουν τα παιδιά τους ή 2 χρόνια, φανταζόμουν ότι υπήρχε κάποια αιτία διαταραχής του μπαμπά ή της μαμάς. Δηλαδή θεωρούσα ότι είναι τελείως abnormal, είναι τελείως μη. Δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου. Υπήρχε κάποια παθογένεια, δηλαδή ότι ο μπαμπάς ήταν τρελός, είχε κάποια, τέλος πάντων, υπήρχε κάποιος λόγος ψυχικής υγείας που του απαγορεύτηκε από κάποια αστυνομία για να δει το παιδί του. Δηλαδή, όταν άκουγα κάποιον που είχε να δει το παιδί του ένα χρόνο, θεωρούσα ότι ήταν σίγουρα υπαίτιος και αυτός. Όχι, δεν είναι έτσι. Και θέλω να ξέρεις το εξής κιόλας. Από την εμπειρία των δικαστηρίων, αλλά και από ιστορίες μελών, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα παράλογων διαδικασιών. Για παράδειγμα, περίπτωση πατέρα, ο οποίος προσέφυγε στα δικαστήρια, εν πάση περιπτώσει, για να προσπαθήσει να πείσει, να πιέσει την πρώην σύζυγό του να τηρεί τη δικαστική απόφαση που είχε βγει για επικοινωνία. Το δικαστήριο το ποινικό ήρθε και είπε ότι ένα παιδί 3,5 ετών έχει την πνευματική ωριμότητα και την ψυχική επάρκεια να πει «δεν θέλω τον μπαμπά μου». Η κατηγορουμένη αθώθηκε. Αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι έχει συνέπειες και στο αστικό του δικαστήριο, γιατί θα έκανε ο άνθρωπος και αγωγή για να βλέπει το παιδί του περισσότερες φορές. Να έχει επιμέλεια, τζίφος. Ξέρεις τι, ποιο είναι η μεγάλη παθογένεια του συστήματος ποια είναι? Είναι ότι, πέραν των υπολείπων, ότι στην Ελλάδα, εάν ο γονιός που έχει την επιμέλεια εμποδίζει την επικοινωνία του παιδιού με τον άλλο του γονέα, δεν έχει καμία επίπτωση. Μπορεί δηλαδή να πάρει σε ένα ποινικό δικαστήριο, να πάρει μια ποινούλα, δεν θα μπει και ποτέ φυλακή, αλλά αυτή η συμπεριφορά δεν έχει καμία απολύτως επίπτωση σε αυτό που λέγεται επιμέλεια. Μπορεί να πάω εγώ, η πρώην σύζυγός μου, να μην τηρεί, δεν είναι αυτή η περίπτωση, αλλά θα μπορούσε η πρώην σύζυγός μου να μην τηρεί το πρόγραμμα επικοινωνίας όπως το έχουμε συμφωνήσει. Και εγώ να την πλακώνω στις μηνύσεις. Ή να κάνω 5 μαζεμένες. Για τις 25 φορές που δεν πήγα να πάρω το παιδί μου, χτύπησα το κουδούνι, είχα το μάρτυρα μαζί μου και μου είπε το παιδί δεν μπορεί να κατέβει. Δεν θέλει να κατέβει, δεν θέλει να σε δει. Λοιπόν, και να πάω σε ένα αστικό δικαστήριο να διεκδικήσω την επιμέλεια ή να διεκδικήσω το κάτι παραπάνω, γιατί ξέρεις τι, η αποκλειστική επιμέλεια πέραν των υπολείπων, πέραν της διάστασης του χρόνου, σου αφαιρεί και την πρόσβαση στην καθημερινότητα του παιδιού σου. Αγνοείς το παιδί σου που πηγαίνει δραστηριότητες, αγνοείς το παιδί σου αν έχει κάνει όλα του τα εμβόλια, αναγκάζεσαι να πας να πάρεις εισαγγελικές παραγγελίες για να μάθεις πού πηγαίνει σχολείο ή ποιος είναι ο γιατρός του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέμε αποκλειστική επιμέλεια επί του πρακτέου είναι αυτό. Και μετά έρχεται το κομμάτι του χρόνου. Και να πας λοιπόν σε ένα ποινικό δικαστήριο με 8 καταδικαστικές αποφάσεις και το δικαστήριο αυτό δεν θα τις λάβει υπόψη. Δεν θα πει ποτέ στον γονέα που εμποδίζει την επικοινωνία του παιδιού με τον πατέρα του ή με τη μητέρα του, δεν θα πει ποτέ για να ξαναδούμε το θέμα της επιμέλειας ή να πει σου αφαιρείται η επιμέλεια. Κατάλαβες. Κώστα, ναι, έχω να μαρτυρήσω κι εγώ γιατί είμαι ομοιοπαθής, αλλά ευτυχώς σε μια αρκετά πιο πολιτισμένη ιστορία και διαζύγιο και συνεννόηση, που δεν έχω αυτά τα πολύ σοβαρά θέματα τα οποία. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ όταν ακούω τα θέματα αυτά γιατί σκάνε στα παιδιά. Και εγώ που έχω μια αρκετά πολιτισμένη σχέση με την πρώην σύζυγό μου, τέλος πάντων, και επειδή έχω 3 ώρες την Τρίτη, το πολύ 4 ώρες, την Πέμπτη έχω 3-4 ώρες με τα παιδιά μου, προσπαθώ με νύχια και με δόντια να διαφυλάξω για να μην γίνουν 2 αυτή τη στιγμή. Έχω να σου πω ότι με τίποτα δεν μπορείς να δεθείς με το παιδί σου σε 2 απογεύματα, όπου το ρολόι όταν περνάς καλά τρέχει σαν τρελό και ένα τηλέφωνο σε κυνηγάει ότι έχετε αργήσει. Το δε Σαββατοκύριακο, γιατί έχω 2 Σαββατοκύριακα τον μήνα διανυκτέρευση με τα παιδιά μου, είναι απειροελάχιστο. Δηλαδή, είναι τόσο πολλές δραστηριότητες. Δεν προλαβαίνω, δηλαδή, στη ζωή των παιδιών. Δηλαδή, τρελαίνομαι με τους μπαμπάδες, σαν και εμένα,
που θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας και καταλήγουμε να είμαστε μπαμπάδες του Λούνα Πάρκ, όπου το Σαββατοκύριακο θα πάμε τα παιδιά μας σε μια Λούνα Πάρκ, μια δραστηριότητα, οτιδήποτε άλλο, όπου θέλουμε τα παιδιά μας να μένουν καθημερινές στο σπίτι μας για να τα πάμε εμείς στο σχολείο την επόμενη μέρα. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι το δέσιμο, το μεγάλο, γίνεται στην καθημερινότητα και όχι το Σαββατοκύριακο. Εγώ δεν θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου και να ήμουν ένας ωραίος επισκέπτης όταν ήταν μεγαλώντας τα παιδιά. Θέλω να φάω τα μούτρα μου και θέλω να φάω στα σκατά και θέλω να κάτσω να διαβάσω, ειδικά με τη μεγάλη μου την κόρη που είναι πρώτη γυμνασίου και δυσκολεύεται. Και αυτή τη στιγμή δυσκολεύομαι και δεν μπορώ πραγματικά να συνδεθώ με τα παιδιά μου στην καθημερινότητά τους, όπου επαναλαμβάνω, έχω ένα σχετικά πολιτισμένο διαζύγιο, αλλά έχω ελάχιστο χρόνο για να μπορέσω να επιτελέσω το ρόλο μου σαν μπαμπάς με τα παιδιά μου, έτσι. Έτσι ακριβώς είναι. Είσαι επισκέπτης. Είσαι επισκέπτης. Δε. Και, το παιδί, και να το δούμε και από τη σκοπιά του παιδιού. Δηλαδή, έλα και στο παιδί το οποίο θέλει να περάσει χρόνο μαζί σου. Το παιδί το οποίο ξέρει ότι έχει να κάνει με έναν τύπο ο οποίος φέρεται καλά, δείχνει καλός, είναι τρυφερός, είναι ενστατικό, είναι κοντά του, θέλει να το βοηθήσει, θέλει να είναι παρόν στη ζωή του. Έλα, να έρθουμε λοιπόν στην ψυχολογία του παιδιού. Να έρθουμε, γιατί και ακόμα και στο Λούνα Πάρκ να πας, που είναι δεδομένο ότι είσαι ο επισκέπτης, γιατί δεδομένα με τα τριωράκια τις καθημερινές και τα Σαββατοκύριακα παρασαββατοκύριακα, για παράδειγμα, εγώ το γιο μου τον βλέπω Σάββατο παρασάββατο. Έτσι, χωρίς διανυκτέρευση. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, όταν λύθηκε ο γάμος μας, ήταν μικρός και δεν ήθελα να προκαλώ αντιδικίες. Ήθελα να είμαι σε ένα πνεύμα να προστατεύσουμε το παιδί. Και δόξα τω Θεώ, εντάξει, το πρόγραμμα επικοινωνία στηρείται, αλλά είναι δυνατόν το παιδί να με μάθει με το Σάββατο παρασάββατο? Είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να σε μάθει. Είσαι επισκέπτης. Και έλα να έρθουμε στην ψυχολογία του παιδιού, που έχεις περάσει κάποιες ώρες, που έχεις αθροίσει κάποιες ώρες μέσα στον χρόνο και αρχίζει και σε μαθαίνει. Και εκεί που είσαι στο Λούνα Πάρκ που λες, να πρέπει να φύγεις, γιατί 7 η ώρα πρέπει να είσαι πίσω στο σπίτι. Προφανώς πρέπει να είσαι πίσω γιατί αυτή είναι η συμφωνία σου, αλλά γιατί να στερηθεί το παιδί του την παραπάνω ώρα μαζί σου. Και γιατί είναι παιδί... αυτή η συμφωνία σου. Και ξέρεις γιατί είναι αυτή η συμφωνία σου, Στέφανε? Γιατί και στα δικαστήρια να πας, δεν θα πάρεις κάτι παραπάνω. Δεν έχω θέμα να το πω. Εγώ όταν πήγα στα ασφαλιστικά μέτρα, οι δύο καθημερινές μου δόθηκαν. Και αν δεν είχαμε μεριμνήσει με τη συνάδελφο να το λήξουμε συνενετικά και όμορφα, σου λέω, σε ένα διαζύγιο το οποίο δεν ήταν φουλ αντιδικία. Ήτανε, okay, έκλεισε ένας κύκλος. Έτσι. Δεν θα είχα περάσει Σάββατο με το παιδί μου. Γιατί έπεσε ο κορονοϊός και αναβλήθηκαν όλα τα δικαστήρια. Ενδεχομένως να μην είχα περάσει ούτε διακοπές. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι έχει το παιδί κόντρα το σύστημα. Δεν ευνοεί το πλαίσιο, δεν προστατεύει το πλαίσιο το παιδί. Θα πας στο δικαστήριο και τι θα πάρεις? Δεν θα πάρεις παραπάνω. Δεν θα πάρεις παραπάνω. Αυτό είναι το δράμα. Και φαντάσου λοιπόν ένα παιδάκι, που σε συνηθίζει να το τραβάς και να το πεις πρέπει πάμε να φύγουμε. Δεν είναι, τι μένει στην ψυχολογία του? Ή ένα παιδάκι το οποίο δεν έχει πάει ποτέ μαζί σου στο σχολείο. Ποτέ, σε αυτό που λες για την καθημερινότητα. Δηλαδή με τα σκατά που είπες ότι θες να έρθεις να τα φας, που λέει ο λόγος, για το παιδί σου, γιατί θες να το μάθεις. Γιατί είσαι γονιός. Αλλά και το παιδί σε θέλει εκεί. Γιατί να είναι ένα παιδί το οποίο δεν το έχει πάει ποτέ σχολείο? Δεν κάνει τη σύγκριση με τα υπόλοιπα. Εμένα τα τελευταία 5 χρόνια που έχω χωρίσει, πρέπει τα βράδια όπου μείνανε οι κόρες μου σπίτι μου, όπου την επόμενη μέρα τις πήγα σχολείο, να ήταν 10 το πολύ 15 βράδια τα τελευταία 5 χρόνια. Το ξαναλέω, τα τελευταία 5 χρόνια, τις μέρες που ξημέρωνε καθημερινή σχολική, ήταν 2 ή 3 μέρες τον χρόνο τη σχολική χρονιά, που είχα την τύχη, να το πω έτσι, δεν το λέω υπερβολικά, να πάω τα παιδιά μου. Ήταν από τις ωραιότερες μέρες στη ζωή μου, πραγματικά, και νομίζω ήταν και από τις ομορφότερες μέρες στη ζωή των παιδιών μου, όχι ότι δεν περνάνε καλά με τη μαμά τους, περνάνε πολύ καλά και με τη μαμά τους, αλλά άλλο ο μπαμπάς, άλλο η μαμά. Χρειάζονται και δύο. Τελείως διαφορετικά πράγματα το πρωί που ξυπνήσαμε. Ξυπνήσαμε διαφορετικά, φάγαμε άλλο πρωινό, είχαμε άλλες συζητήσεις. Και να σου πω κάτι, ρε Σικώστα. Εγώ έχασα τον μπαμπά μου πριν από 2 χρόνια στα 89 του, με πάρα πάρα πολύ στεναχώρια, και έγραψα και βιβλίο και. Αλλά παρότι ήταν ναυτικός ο μπαμπάς μου, τον χόρτασα τον μπαμπά μου. Φοβάμαι ότι τα δικά μας τα παιδιά ή κάποιον από εμάς τα παιδιά δεν θα μας χορτάσουν. Και πραγματικά, ξέρεις, το λέω με πολύ 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 μεγάλο παράπονο και πολύ μεγάλη στεναχωρία. Δεν έχουμε πεθάνει ακόμα. Όταν θα πεθάνουμε, μπορούν να στο ολοκληρώσω λίγο. Όταν θα πεθάνουμε, τα παιδιά μας, και δεν μιλάω μόνο για μπαμπάδες, μιλάω και για μαμάδες, γιατί το ίδιο θέμα υπάρχει και στις δύο πλευρές.
Απλώς στην Ελλάδα είναι κυρίως μπαμπάδες, έτσι. Δεν έχουμε κάτι με τις μαμάδες, έχουμε κάτι με ένα σύστημα το οποίο θέλουμε να είναι πιο δίκαιο και δεν μιλάμε μόνο για το νομικό. Εγώ δεν έχω πεθάνει ακόμα. Όταν θα πεθάνω, θα με στηριχθούν τα παιδιά μου. Όταν θα πεθάνεις εσύ, θα στηριχθεί ο γιος σου. Κάποιοι γονείς, είτε μπαμπάδες είτε μαμάδες, σκάρτη να το πω λαϊκά, έχουν επιλέξει να πεθάνουν και να έχουν φύγει από τη ζωή των παιδιών. Εμείς όμως δεν έχουμε πεθάνει και ούτε έχουμε επιλέξει να πεθάνουμε υπαρξιακά και να λείπουμε από τη ζωή των παιδιών μας. Όταν θα πεθάνουμε, θα έχουμε πεθάνει. Δεν χρειάζεται να πεθάνουμε πρόωρα. Και τα παιδιά μας χρειάζονται και τους δύο γονείς. Έτσι, έτσι όπως το λες, συμφωνώ απόλυτα. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Δεν το συζητάμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Δηλαδή, ξέρω ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι τελείως ενάντια στα παιδιά, γιατί αυτά είναι στο επίκεντρο, τελείως ενάντια. Και είμαστε εδώ και προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Ξέρεις, θα μπορούσαμε να έχουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο πολλές φορές μας λένε σε δημόσιες τοποθετήσεις, ότι αναπαράγουμε, ξέρεις, υπάρχει στην κοινή γνώμη, επειδή η κοινή γνώμη τώρα μαθαίνει για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και η ύπαρξη και της δικής μας ομάδας, πώς να σου πω, είναι τεκμήριο, αμάχητο, ότι αυτό για το οποίο συζητάμε δεν αφορά μόνο τον Καρακώστα και τον Ξενάκη. Έτσι, και εν πάση περιπτώσει, ο Ξενάκης έχει και μια δυνατότητα να το πει και σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Τον Καρακώστα δεν τον ξέρει η μάνα του. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ότι είμαστε κάποιες χιλιάδες, έχουμε μαζευτεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και όσο διασπείρεται και διαδίδεται το μήνυμα, ξεφυτρώνουνε. Μα και εγώ το έχω αυτό. Α, και εγώ ξέρω κάποιον. Α, και εγώ ρε παιδιά. Ναι, όντως έτσι είναι. Είναι δικαίωμα του παιδιού. Είναι δικαίωμα του παιδιού. Και έχουμε φροντίσει λοιπόν μέσα από τη δράση μας όλο αυτό το πράγμα να το δέσουμε με τεκμήρια και επιχειρήματα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να έχουμε βολευτεί σε μια ιστορία, γιατί ξέρεις, καταλογίζουν πολλές φορές, αναπαράγοντας το στερεότυπο, ότι εντάξει, άνδρας είσαι, τώρα δεν σε εμπολυνιάζει κιόλας. Σαν να είμαστε στο 1960, έτσι που σπέρναμε παιδιά και ήταν και βολικό κιόλας να υπάρχει αποκλειστική επιμέλεια. Είναι δυνατόν τη σήμερον ημέρα. Σήμερα που εσύ και εγώ μπορεί να μένουμε περισσότερες ώρες στο σπίτι, γιατί οι γυναίκες εργάζονται περισσότερο. Δεν έχουμε δει μπαμπάδες, δεν βλέπουμε μπαμπάδες να αλλάζουν, να ταΐζουν, να πηγαίνουν διακοπές μόνοι με τα παιδιά τους. Ξέρεις, είναι πολύ έντονο αυτό το στερεότυπο. Υπάρχει το στερεότυπο αφενός ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη, γιατί είναι συντηρητική. Α, θες να πεις για την έρευνα που έκανε η Μπαρίφα. Ναι, είναι αυτό. Ναι, εμείς κάναμε μια έρευνα και υπήρχαν και παλιότερα, δηλαδή και παλιότερες έρευνες. Έτσι, υπήρχε μια έρευνα παλιά του Πανεπιστημίου του Αιγαίου. Κάναμε και εμείς μια δημοσκόπηση με τη Focus Bari και έδειξε ότι το 89% των ανθρώπων που ρωτήθηκαν είναι υπέρ της αλλαγής του καθεστώτος. Δηλαδή το συνδέουν, δηλαδή απαιτούν να θεσπιστεί στην επιμέλεια. Και όχι μόνο αυτό, ένα πολύ σοβαρό ποσοστό των ανθρώπων εξαρτούν και την ψήφο τους, του ποιους θα ψηφίσουν σε σχέση με το αν αυτό το πράγμα αλλάξει. Ένα είναι αυτό. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι ο άνδρας, αυτό που λέμε, είναι ο Ανατολίτης, είναι ο Βαλκάνιος, είναι ο Βαρύμαγκας, είναι αυτό. Δεν είναι. Πού είναι αυτό το πράγμα? Νιώθεις εσύ έτσι? Εγώ δεν νιώθω έτσι. Εγώ νιώθω ότι σηκώνω τα μανίκια έτσι και μαζί με όλες τις υπόλοιπες δουλειές μας θα μπορούσαμε να είμαστε οι σχολιαστές και οι πειρατές του πληκτρολογίου. Σηκώνουμε τα μανίκια και είμαστε εδώ. Προσπαθούμε να το αλλάξουμε. Και εν πάση περιπτώσει, και να μην γίνει όπως το θέλουμε, θα ξέρουμε ότι έχουμε πέσει όρθιοι. Και να πούμε κάτι, ότι επειδή η Focus είναι πολύ πολύ σοβαρή εταιρεία, γιατί την ξέρω, γιατί έχω συνεργαστεί και η Ξένια Κούρτογλου, η πρόεδρος εταιρείας, είναι και προσωπική φίλη, το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικότατο των φύλων, των ηλικιών και της γεωγραφικής κατανομής. Δεν ερωτήθηκαν άντρες, δεν ερωτήθηκαν μόνο χωρισμένοι, ερωτήθηκαν από όλα και από τα δύο φύλλα και ουσιαστικά επελέγει ένα δείγμα το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το 87-88% είπε ότι είναι ναι και πολύ υπέρ. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, επειδή ζούμε, εγώ φωνάζω πάντα στις ομιλίες μου, σε ένα κόσμο όπου κυριεύει ο αρνητισμός, το 87% είπαν ότι είμαστε υπέρ, όταν ρωτήθηκαν τι θεωρούν οι άλλοι ότι ισχύει, είπαν ότι θεωρούμε ότι το 50% μόνο θα συμφωνήσει. Άρα το πρώτο, το 87% είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού και επειδή έχουμε αρνητισμό του negativity bias, όταν ρωτήθηκαν τι θεωρείτε ότι άλλοι θεωρούν, είπαν το 50%, έτσι. Ναι. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό παίζει το ρόλο του και αυτό που σου είπα. Νομίζω ότι παίζει και το στερεότυπο. Παίζει το στερεότυπο γιατί ως κοινωνία, καλά, θεωρώ, το λένε και οι έρευνές μας και οι δημοσκοπήσεις, το λένε όλοι,
όχι απλά η ελληνική κοινωνία, είναι πανέτοιμη τώρα. Δεν τίθεται, ξέρεις, η προστασία ενός δικαιώματος, όπως είναι εδώ τα δικαιώματα των παιδιών, είναι απόλυτη. Δεν εξαρτάται ούτε από αιρέσεις, ούτε αν σε κάποιον άνθρωπο δεν αρέσει ένα δικαίωμα, θα πρέπει να το προσαρμόσουμε. Είναι ατομικό δικαίωμα των παιδιών. Το να έχουν και τους δυο τους γονείς είναι ατομικό δικαίωμα. Δυστυχώς όμως και αυτό είναι ενδεικτικό του τρόπου. Δηλαδή, όταν ακούω ρε Στέφανε, δηλαδή με όλο το θάρρος ειλικρινά σου μιλώ, σε θεωρώ φίλο έτσι, και σε θεωρώ έναν από εμάς, γι' αυτό έτσι έχω το ελεύθερο πάρει να σου μιλάω έτσι. Όταν ακούω για αυτά τα στερεότυπα και όταν ακούω ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι έτοιμη ή οι άνδρες, οι ελληναράδες ή το οτιδήποτε, τρελαίνομαι. Προσβάλλει τον πολιτισμό μας. Πάνω απ' όλα προσβάλλει τον πολιτισμό μας. Και όταν κάνουμε κουβέντες και με πολιτικά πρόσωπα και ακούς και από πολιτικά πρόσωπα αυτά τα επιχειρήματα, είναι σαν να κάνεις νομικό πολιτισμό, γιατί είναι νομικός ο πολιτισμός, έτσι, προστασία του δικαιώματος, είναι νόμος, είναι το Σύνταγμα, είναι κάνεις πολιτισμό με ματζούνια. Δεν είναι έτσι. Περί αυτού πρόκειται. Και επειδή το είχα βάλει και εγώ στο Facebook 2-3 αναρτήσεις και πολλοί μου γράφουν ότι δεν είναι όλοι μπαμπάδες σαν και εσάς, ελπίζω να είμαι στους καλούς μπαμπάδες να συγκαταλέγομαι, και αυτό θα το κρίνουν μόνο τα παιδιά μας, κανένας άλλος, έτσι, και το κρίνει το μέλλον. Επειδή δεν είναι όλοι σαν και εμάς και άρα δεν δικαιούνται όλη τη συνεπιμέλεια, ρε φίλε, στο φινάλε, ας διεκδικήσει τη συνεπιμέλεια αυτός ο οποίος θέλει. Αν κάποιος δεν θέλει να τη διεκδικήσει για τον οποιοδήποτε λόγο, ας μη στερήσει εμάς το δικαίωμα να διεκδικήσουμε συνεπιμέλεια ή το μίνιμουμ του 35% του χρόνου των παιδιών μας, έτσι. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Μα στα αυτιά τα δικά μου, Στέφανε, δεν είναι επιχείρημα. Δηλαδή, όποτε μου είχαμε πάει, τέλος πάντων, δεν θα πω ούτε όνομα ούτε κόμμα. Είχαμε πάει συνάντηση με μια βουλευτή. Σου λέω, στο πλαίσιο των ενημερώσεων που κάνουμε στον πολιτικό κόσμο. Λοιπόν, πάμε σε μια βουλευτήνα, λοιπόν, η οποία δεν άκουγε τίποτα. Γιατί είχε ένα κακό διαζύγιο. Προφανώς και είχε μπλέξει με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε ενδιαφερθεί για το παιδί. Λέει η γυναίκα, είστε όλοι ίδιοι. Μα λέμε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Άρχισε από ένα σημείο και μετά, δηλαδή από το μισάωρο που είχαμε, στο 20 λεπτό πάνω άρχισε να μας ακούει, γιατί αρχίσαμε να λέμε αληθινές ιστορίες. Και μας λέει, το μακάρι να ήταν όλοι σαν και εσάς το οτιδήποτε. Λέω, δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Αλλά το βίωμα του καθενός, η περιπτωσιολογία ή το να θες να δηλήσεις τον κόνοπα και να πας να εξαντλήσεις τώρα κάτι απίθανες πιθανότητες που υπάρχουν γύρω μας, αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν είναι επιχείρημα στα αυτιά μου ότι το παιδί σου και το παιδί μου πρέπει να με στερείτε. Από τη στιγμή που υπάρχουν πατεράδες, όπως είμαι εγώ και εσύ, και όπως είναι κάποιες χιλιάδες που μας ακολουθούν και είναι μέλη μας, η πολιτεία επιβάλλεται να προστατέψει τα δικά μας παιδιά. Ας ξεκινάμε από τον κανόνα του 50-50, που είναι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Δηλαδή, το παιδί έχει δύο γονείς, που και οι δύο γονείς πρέπει να έχουν λόγο στις καθημερινές αποφάσεις σε όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του. Ίσο χρόνο και εναλλασσόμενη κατοικία. Το 50-50 είναι και για τον χρόνο και για την κατοικία. Να μένει και στα σπίτια και των δύο, άρα να ανατρέφεται και από τους δύο, αυτός να είναι ο κανόνας. Αυτός ο κανόνας, λοιπόν, είναι δεδομένο, είναι μαθηματικό, ότι θα εμποδίσει και τις μαγκές που πουλάνε οι γονείς όταν χωρίζουν και θεωρούν τα παιδιά τους ιδιοκτησία και κτήματά τους και αντικείμενά τους. Θα στρέψουν, θα σκύψουν πάνω από τα παιδιά και θα καθίσουν σε ένα τραπέζι επί ίσης ώρης, μάλλον θα κάτσουν σε ένα τραπέζι να βρούνε τη λύση, να βρούνε τη λύση, γιατί θα είναι επί ίσης ώρης. Έτσι, αυτό. Αν λοιπόν από εκεί και πέρα κάποιος δεν θέλει, δεν μπορεί, δεν ενδιαφέρεται, προφανώς και θα κρίνεται. Αλλά θα είναι η εξαίρεση, όχι ο κανόνας. Ναι. Υπάρχει και άλλο ένα επιχείρημα στα πλαίσια των στερεοτύπων, Κώστα, το οποίο εμένα με θυμώνει και θα μου πεις, έχεις δικαίωμα να θυμώνεις, γιατί είμαι παθών και γι' αυτό θυμώνω. Υπάρχει το γνωστό, η γνωστή τσίχλα για τη βαλίτσα, για το μπαλάκι. Ότι το παιδί να μην γίνεται μπαλάκι. Έχω μια διαφωνία με την μητέρα των παιδιών μου, με την οποία επαναλαμβάνω και τονίζω ότι έχουμε μια πολιτισμένη και αρκετά καλή σχέση. Πέμπτη και Τρίτη, εγώ έχω τις κόρες μου τα απογεύματα στο σπίτι. Την Παρασκευή, ήθιστε, είχαμε συμφωνήσει εδώ και καιρό να πηγαίνω τα παιδιά μου στο σχολείο. Άρα την Πέμπτη το απόγευμα, εγώ πρέπει να γυρίσω τα παιδιά στη μαμά τους, προκειμένου την Παρασκευή να τα ξαναπάρω, να τα ξαναπάω στο σχολείο. Η ειρωνία και το αστείο ποια είναι? Ότι η μαμά τους αυτή τη στιγμή μένει στην Γλυφάδα. Εγώ μέχρι πρώτη ως έμεινα στη Βουλιαγμένη.
Το σχολείο ήταν στη Βάρκιζα. Άρα εγώ Πέμπτη βράδυ έπρεπε από τη Βουλιαγμένη να γυρίσω τα παιδιά στην Γλυφάδα για να ξαναπάρω την άλλη μέρα, να τα ξαναπάω στη Βάρκιζα. Δηλαδή αυτό είναι το μπαλάκι. Το να αυτές οι τρεις ώρες να πρέπει να τα χωρέσουμε όλα, που σημαίνει η κίνηση στους δρόμους, οι εκμυστηρεύσεις με τα αγοράκια, με τα κοριτσάκια, οτιδήποτε άλλο. Να υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο το οποίο χτυπάει. Να πάω εγώ να πάω βαθιά στην ψυχή του παιδιού μου και να πάω να επικοινωνήσω και να θέλω και να ζητάω να κοιμηθεί το παιδί μου το βράδυ σπίτι για να το πάω εγώ στο σχολείο, να φάω τα σκατά να διαβάσω και η άλλη πλευρά για λόγους δικούς της. Θα μπορούσε να είναι γυναίκα, άντρας, μαμάς ή μπαμπά ή οτιδήποτε να λέει όχι, αυτό δεν γίνεται. Δεν υπάρχει κάτι που δεν γίνεται. Και πραγματικά αυτό πρέπει να μεριμνήσει η πολιτεία με το θεσμικό, το νομικό καθεστώς ή οτιδήποτε άλλο, προκειμένου αυτό που γίνεται, Κώστα, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, είναι παράνομο, είναι εγκληματικό σε κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό και παράνομο. Είναι εγκληματικό και παράνομο. Και το περιγράφεις, δηλαδή δεν θα μπορούσες, στην περιγραφή σου δεν μπορώ να πω τίποτα. Τα παιδιά είναι μπαλάκια σήμερα. Όπως ακριβώς το περιέγραψες. Πού είναι το μπαλάκι, είναι το παιδί μπαλάκι όταν θα πρέπει μέσα στην εβδομάδα να κάνει τρεις μετακινήσεις, όταν πρέπει να το τραβήξεις από το χώρο που περνάει καλά για να γυρίσεις πίσω και μετά να ξαναφύγεις για να το ξαναπάρεις. Είναι όταν πρέπει να απολογηθείς και το παιδί να το γυρίσει σε μια αλφα κατάσταση και να πρέπει να αλλάξει προσωπείο για να είναι αρεστό στον γονέα με τον οποίο διαμένει για να μην υπάρχουν εντάσεις. Τι από όλα πρέπει να γίνει, πού είναι μπαλάκι το παιδί. Αυτό λοιπόν είναι παράνομο, προφανώς, γιατί δεν προστατεύεται το δικαίωμα του παιδιού, γιατί κανένας δεν ασχολείται με το παιδί, αλλά πάνω απ' όλα είναι εγκληματικό, γιατί αυτό το πράγμα είναι ψυχολογική βία. Είναι ψυχολογική βία εις βάρος των παιδιών. Και μπορεί κάποιος να πει, μάλλον δεν μπορώ να διανοηθώ, εγώ και εσύ που έχουμε ζήσει κάποια πράγματα ή όποιος βιωματικά το γνωρίζει το συγκεκριμένο θέμα και έχει δει στα μάτια του παιδιού του απορία, έχει δει στα μάτια του παιδιού του στεναχώρια, έχει δει στα μάτια του παιδιού του αδιέξοδο, έτσι, γιατί μπαίνουν σε μια διαδικασία η οποία δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι ατέρμονη. Είναι ένα πράγμα, είναι μια διαδικασία ατέρμονη. Είναι στη μέση ενός κυκαιώνα και είναι όπου τα πάει. Η υποχρεωτικότητα λοιπόν του ίσου χρόνου και της δυνατότητας να μένουν μία εβδομάδα στο σπίτι του ενός, μία εβδομάδα στο σπίτι του άλλου, προφανώς υπό την προϋπόθεση της εγκύτητας, έτσι. Δηλαδή εκείνο το οποίο λέμε εμείς εναλλασσόμενη κατοικία και ακούγεται σε πολύ κόσμο ότι είμαστε τίποτα εξωγήινοι, δεν είμαστε τίποτα γραφικοί, ούτε εμείς, ούτε οι επιστήμονες του εξωτερικού, ούτε οι χώρες του εξωτερικού που το υιοθετούν. Όλα είναι απόρρια μελετών επιστημονικών και συμπέρασμα το οποίο έχει προκύψει από την πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή λοιπόν επιβάλλει του σήμερα που ένας πατέρας έχει πολύ ενεργό ρόλο στο μεγάλωμα ενός παιδιού ήδη από τη γέννα του. Όλοι μας έχουμε αλλάξει πάνες, όλοι μας έχουμε ταΐσει, όλοι μας έχουμε γεμίσει τον μπιμπερό, όλοι μας έχουμε ξεσκατήσει. Οι πατεράδες μας δεν τα είχαν κάνει, γιατί ήταν άλλη γενιά. Η σημερινή γενιά λοιπόν είναι τελείως διαφορετική. Αυτό λοιπόν πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι θα έχει τη δυνατότητα να μένει επί ίσης όρης και με τους δυο του γονείς, είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι μπαλάκι. Το λένε και οι επιστήμονες, το λέει και η πραγματική ζωή. Όπως είπαμε πριν, κανένα παιδί δεν δένεται με τους τοίχους και τα έπιπλα. Ένα παιδί για να μεγαλώσει ομαλά έχει ανάγκη τη φυσική παρουσία και των δύο γονέων, τη φυσική παρουσία. Γιατί χρόνος χωρίς διανυκτέρευση, χωρίς τα βιώματα της καθημερινότητας, είναι κενός χρόνος. Είναι κενός χρόνος. Είμαστε περαστικοί. Και αυτό που είπες είναι πάρα πολύ σωστό. Άμα το βάλουμε κάτω, κάνουμε τα μαθηματικά της ανάπτυξης ενός ανθρώπου, τα χρόνια αυτά είναι πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή ένα παιδί άμα πάει 13, 14, 15 χρονών έχει φύγει. Και μετά τι? Θα σου πει γιατί δεν έκανες το κάτι παραπάνω. Μπορεί να σε ρωτάει τώρα γιατί δεν έχουμε παραπάνω χρόνο. Όπως λέει και ο Κανάκης στο σποτ. Σε ρωτάει το παιδί γιατί δεν έχουμε. Και δεν έχεις να του δώσεις απάντηση. Γιατί δεν ενδιαφέρεσαι. Μα είσαι εκεί που να πάρει ευχή. Είσαι εκεί. Δεν στο επιτρέπει κάποιος. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έρθει η πολιτεία και να βάλει το σαφή κανόνα. Ο κανόνας λοιπόν της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου και με την εναλλασσόμενη κατοικία. Δεν σημαίνει ότι θα πάρει το ξενάκι από το λαιμό και θα του πει με το στανιό εδώ πέρα θα κάνεις. Αν ο ξενάκης δεν θέλει, δεν θα είναι. Ή αν ο ξενάκης με την πρώην σύζυγό ή ο καρακώστας με την πρώην σύζυγό του θέλουν να βρούνε μια άλλη λύση πιο ευέλικτη, γιατί είναι πιλότος ο καρακώστας και ή ναυτικός και λείπει τους 6 μήνες. Προφανώς θα κάτσουν σε ένα τραπέζι να τα βρούνε. Αλλά εκείνο το οποίο πρέπει να αλλάξει
Είναι η κουλτούρα. Το λέμε συνέχεια εμείς ως ομάδα. Πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα των διαζυγίων. Τα διαζύγια πρέπει να πάψουν να είναι διαζύγια των δικαστηρίων και διαζύγια των αντιδικιών για το καλό των παιδιών. Γιατί όταν μπαίνεις σε φάση αντιδικίας, η εμπειρία μου ως δικηγόρου το λέει αυτό, το κάνεις για τον εγωισμό σου. Το κάνεις γιατί έχει πληγωθεί ο εγωισμός σου. Λίγες φορές, γιατί ξέρεις, όλο αυτό το πράγμα είναι ατέρμονο. Δώσε μου το παιδί, δεν στο δίνω. Θα στο πάρω. Θα σε πάω στα δικαστήρια, θα σου κάνω ποινικά. Αυτό, βγαίνει μια απόφαση, δεν με καλύπτει. Πάω να κάνω καινούργια ασφαλιστικά, να πάρω 2 μέρες παραπάνω. Αυτό είναι. Ξεκίναμε το 50-50, λοιπόν. Στο 50-50 θα είναι όλα καθαρά. Και όποιος είναι λίγος, γιατί να δούμε και την άλλη ανάγνωση, Στέφανε, έτσι. Υπάρχει και η ανάγνωση των ευθυνών που έχουμε ως γονείς. Έτσι. Η υποχρεωτικότητα θα αναδείξει και την ευθύνη σου. Έγινες γονέας, άρα έχεις ευθύνες απέναντι στο παιδί σου. Είσαι υποχρεωμένος, αν χωρίσεις, να βρεις ένα σπίτι το οποίο θα είναι κοντά στο σπίτι που έμενε, θα είναι στο Δήμο που έμενε το παιδί σου. Θα υποχρεωθείς να κάτσεις μαζί με τον άλλο γονέα ή να ενημερώσεις. Οι γονείς σήμερα που έχουν την επιμέλεια δεν ενημερώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μάθανε πού πάνε τα παιδιά του σχολείο την ημέρα του αγιασμού. Ή 2-3 μέρες νωρίτερα. Είναι αυτό που είπες, Κώστα, είπες κάτι πολύ σωστό. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση δική μας σαν γονείς, είτε μπαμπάδες είτε μαμάδες, να είμαστε παρόντες και παρούσες στη ζωή των παιδιών μας, γιατί κάποια στιγμή θα ερωτηθούμε από τα παιδιά μας όταν μεγαλώσουν, και ξέρεις τα παιδιά μέχρι τα 12 χρόνια, 11-12 χρόνια, ό,τι κάνεις ο Θεός τους. Από τα 13 χρόνια και μετά δεν θα βρούνε ούτε ένα καλό σε αυτά που έκανες. Ξέρεις, τα παιδιά με την εφηβεία γυρίζουν τελείως από την άλλη. Οπότε κάποια στιγμή θα ρωτηθείς από το γιο σου και θα ρωτήσω από τις κόρες μου και εσύ τότε που ήσουν εσύ για να με βοηθήσεις τότε που είχα τις δυσκολίες στην πρώτη γυμνασίου ή είχα το θέμα με αυτό το παιδί που με έβρισε, που μου φώναξε ή μου κάνει μπούλινγκ. Εσύ που ήσουν από τη ζωή μου, πατέρα ή μάνα. Και τότε δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε, Κώστα. Γι' αυτό πραγματικά οφείλουμε να διεκδικήσουμε την κατοχύρωση του ρόλου μας και των υποχρεώσεων σαν γονείς, όχι καν τα δικαιώματά μας. Οφείλουμε να βρούμε τρόπο να είμαστε εκεί πέρα. Και αυτό το οποίο περνάμε πάρα πολύ από εμάς, και αναφέρομαι κυρίως σε μπαμπάδες, αλλά σίγουρα και μαμάδες, είναι ότι από τη μία προσπαθούμε για να υπερασπιστούμε και να βοηθήσουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας, να μην κάνουμε θέματα και να απουσιάζουμε και να δεχόμαστε ουσιαστικά πολύ μειωμένη επικοινωνία, γιατί προέχει η ψυχική υγεία των παιδιών μας, αλλά από την άλλη, όταν ο χρόνος είναι τόσο λίγος, ουσιαστικά ακυρώνεται με αλφαγιώτα και ο ρόλος μας σαν γονιός, έτσι. Και εγώ δηλαδή κάνω πολλές φορές ανοιχτά το λέω το μαλάκα και λέω 2 φορές την εβδομάδα να είναι τα παιδιά μου καλά, να μην πλακώνω με τη μαμά τους και. Αλλά από κάποιο σημείο και μετά, όταν δεν έχεις τίποτα άλλο να δώσεις το παιδί σου παρά 3 ώρες, που μέσα τις 3 ώρες, την Τρίτη και την Πέμπτη, είναι και οι μετακινήσεις, να χέσω μέσα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Τι να πρωτοκάνω σαν γονιός. Έτσι. Και πρώτιστα είναι 100%. 100%. Δεν προλαβαίνεις. Έχεις τον χρόνο εχθρό. Ο χρόνος είναι είτε σύμμαχός σου, είτε εχθρός. Ο χρόνος με το σύστημα όπως είναι σήμερα είναι σύμμαχος των γονέων που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια και έχουν την ελευθερία να καταχρώνται του δικαιώματός τους, γιατί η κατάχρηση δικαιώματος είναι, έτσι. Και των υπολείπων που δεν έχουν την επιμέλεια είναι εντελώς εχθρός, είναι εντελώς ενάντια τους. Η μάχη με το δευτερόλεπτο, όταν ποσοτικά δεν καταλήγει σε κάτι το οποίο θα ενισχύσει τη σχέση γονέα και παιδιού, είναι ματαιοπονία. Δεν καταλήγει πουθενά. Είναι ματαιοπονία. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να έχουμε κατά νου, γιατί ξαναλέω, μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο, φαντάζομαι και εσύ μιλάς, και θα έχεις ακούσει ότι πάντα το αντιπιχείρημα είναι υπάρχουν και οι αδιάφοροι, υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει και η ενδοοικογενειακή βία, υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Είναι εντελώς άσχετα ζητήματα με το δικαίωμα του παιδιού μας. Το παιδί μας είναι αυτοτελής οντότητα. Είναι αυθύπαρκτη ψυχική πνευματική οντότητα. Με την υπάρχουσα κατάσταση λοιπόν, ανάγεται το παιδί, μάλλον καταντάει, δεν ανάγεται, καταντάει αντικείμενο. Το παιδί πρέπει να προστατευτεί. Και κάθε παιδί πρέπει να έχει, εγώ μπορεί να, όπως είπες πάρα πάρα πολύ σωστά, το αν είμαστε καλοί πατεράδες ή μανάδες, θα μας κρίνουν τα παιδιά μας. Δεν θα μας κρίνει ο άλλος γονέας. Δεν θα μας κρίνει κανείς. Θα μας κρίνουν τα παιδιά μας. Γιατί ο άλλος γονέας έχει το θυμικό του.
Έχει την προσωπική του ιστορία. Έχει όπως, και εμείς έχουμε το θυμικό. Όπως και εμείς προφανώς, έχουμε το θυμικό. Προφανώς. Αλλά πρέπει να έχουμε όμως την καθαρή ματιά για τον καλό των παιδιών μας. Και ό,τι συζητάμε, ό,τι αφορά τους ενήλικες, που ένας ενήλικας έχει τη δυνατότητα της διαχείρισης, έχει την εμπειρία να σταθεί στα πόδια του, να στέλνει και στο διάολο, επίτρεψέ μου, μια κατάσταση ή ανθρώπους ή το οτιδήποτε και να ισορροπήσει. Ένα παιδί δεν έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένα παιδί οφείλει η πολιτεία να το προστατεύσει. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε για δικαιώματα του παιδιού περιγράφονται επακριβώς. Υπάρχει ένα κείμενο, το οποίο είναι νόμος του κράτους από το 1992. Η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Μέσα σε αυτό λοιπόν το κειμενάκι, το οποίο ξαναλέω, νόμος του ελληνικού κράτους από το 1992, το οποίο νομίζω ποτέ δεν έχει γίνει μνήμα του σε δικαστική απόφαση. Λοιπόν, πέραν των υπολείπων, πέραν του ότι λέει ότι είναι το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει και με τους δύο του γονείς, την αποτροπή του να αποκόπτεται ένα παιδί από την οικογενειακή του ζωή. Το δικαίωμά του να έχει μια ισορροπημένη, ήρεμη κατάσταση για να μεγαλώνει. Την κατοχύρωση όλων των ειδών των δικαιωμάτων του, στην παιδεία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στα πάντα. Λοιπόν, είναι μια σειρά από δικαιώματα. Ένα παιδί λοιπόν που του στερεί στον γονέα, τον έναν γονέα, μοιραία δεν έχει ομαλή ανάπτυξη. Και μοιραία και οι άλλες πτυχές της ζωής του επηρεάζονται. Σου είπα και πριν, συγκριτικές μελέτες σε εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά έχουν δείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ψυχοσωματικών προβλημάτων το βγάζουν τα παιδιά που μεγαλώνουν μόνο με τον ένα τους γονέα. Και αν υπάρχουν, ξαναλέμε, για να είναι σαφές σε όλους, αναφερόμαστε στο δικαίωμα του παιδιού. Ξεκινάμε από το δικαίωμα του παιδιού. Ξεκινάμε από την προστασία της αυθύπαρκτης οντότητας που λέγεται παιδί. Αν ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει φέρει ένα παιδί στον κόσμο, δεν ενδιαφέρεται, είναι λίγος, είναι αδιάφορος, αυτός να κρίνεται από τα δικαστήρια και να του αφαιρείται επιμέλεια. Αυτός όμως είναι η εξαίρεση, δεν είναι ο κανόνας. Κώστα, να ρωτήσω κάτι. Πώς κάποιος μπορεί να προσεγγίσει τους ενεργούς μπαμπάδες? Καταρχήν, μπορεί να προσεγγίσει κάποιους τους ενεργούς μπαμπάδες ή μαμάδες και μια μαμά, από ό,τι είπες νωρίτερα, έτσι? Έχουμε και μαμάδες, βεβαίως, δεν το συζητάμε. Έχουμε μέλη μας, είναι και μαμάδες φυσικά που είναι αποξενωμένες, γιαγιάδες. Γιατί το ζήτημα της γονικής αποξένωσης δεν αφορά μόνο τους γονείς. Αφορά την ευρύτερη οικογένεια του γονέα που είναι αποξενωμένος. Έτσι. Υπάρχουν γιαγιάδες οι οποίες μεγάλωναν μέχρι στην πραγματικότητα, μεγάλωναν ουσιαστικά τα εγγόνια τους μέχρι την στιγμή του διαζυγίου και από το διαζύγιο και μετά έχασαν σχεδόν κάθε επαφή μαζί τους. Ή γίνανε και οι ίδιοι οι παππούδες επισκέπτες στη ζωή των εγγονιών τους. Άρα το παιδί με αυτόν τον τρόπο αποστερείται ένα μεγάλο κομμάτι της οικογένειας. Δεν αποστερείται μόνο το γονέα, αποστερείται και την οικογένειά του. Κάποιος λοιπόν που θέλει να... Καταρχάς, το ενεργοί μπαμπάδες, όπως είπαμε, για τα δικαιώματα του παιδιού, το ενεργοί μπαμπάδες βγαίνει από το στατιστικό στοιχείο. Δεν είμαστε ένα κλειστό κλαμπ πατεράδων μόνο. Είναι μαμάδες, είναι παππούδες, είναι γιαγιάδες, είναι όλοι όσοι πιστεύουν στο θεσμό της συνεπιμέλειας και του ίσου χρόνου, πιστεύουν στα δικαιώματα του παιδιού. Όποιος λοιπόν θέλει να μας βρει, υπάρχει το ενεργοίμπαμπάδες.gr, το site μας, όπου είναι ανατιμένο όλο το υλικό μας, από μελέτες, από έρευνες, γιατί με δεδομένο ότι είμαστε, αν θέλεις, και αυτό είναι, δεν είναι ο κανόνας στη χώρα μας, είμαστε η μαγεία της ομαδικής δουλειάς. Δεν είμαστε ούτε one man show, ούτε one woman show, είμαστε 10 άνθρωποι και ένας ευρύτερος κύκλος πολλών ανθρώπων, οι οποίοι κάθε μέρα, όλη μέρα, στίβουμε το κεφάλι μας για το πώς θα διαδώσουμε το μήνυμα και πώς θα εκμεταλλευτούμε τη χρονική συγκυρία, να γίνει επιτέλους το σωστό. Το energimbabades.gr είναι το site μας. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Energy Μπαμπάδες, μπορεί κάποιος να ακολουθεί τη δράση μας και να γίνει και μέλος μας, εφόσον ασπάζεται τις βασικές αρχές μας, που ποιες είναι? Το τρίπτυχο υποχρεωτική συνεπιμέλεια, ίσως χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία ενός παιδιού μετά το διαζύγιο, είτε γεννημένου εκτός γάμου και με τους δυο του γονείς. Μπορεί να μας ακολουθεί και να γίνει μέλος μας. Και από το προφίλ του Ενεργοί Μπαμπάδες στο Instagram. Ακριβώς, και στο Instagram βέβαια. Και στο Facebook και στο Instagram. Ναι. Οπότε μπορεί να κάνει και follow και να στείλει και μηνύματα. Ασφαλώς. Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι. Δεδομένου ότι είσαι και εσύ από τους μπαμπάδες που σου λείπει το παιδί σου και
εκφράζεσαι και πάρα πάρα πολύ κόσμια και ευγενικά και λόγω της ποιότητας σαν άνθρωπος που σε χαρακτηρίζει. Ποιο θα ήταν το όνειρό σου, πώς θα ήθελες να είναι η σχέση σου με το γιο σου σε 5 χρόνια από σήμερα, σε 10 χρόνια από σήμερα. Τι είναι αυτό, έχω πολλά ερωτήματα να σου εκφράσω, αλλά θέλω να τα κάνω. Τι είναι αυτό το οποίο σου λείπει πιο πολύ από το παιδί σου σήμερα και τι είναι αυτό το οποίο έχεις την αίσθηση ότι του λείπει πιο πολύ από σένα σήμερα. Λοιπόν, βάζεις δύσκολα. Έχω την αίσθηση ότι το παιδί μου λέει τη λέξη μπαμπάς σαν να λέει το όνομα Στέφανος ακόμα. Έχουμε να διανύσουμε πολύ δρόμο. Θα ήθελα σε 5 χρόνια να λέει τη λέξη μπαμπάς και να εννοεί μπαμπάς και μάλλον να λέει τη λέξη μπαμπάς και να το νιώθει. Να με έχει γνωρίσει δηλαδή. Αυτό. Εάν στον επόμενο μήνα, σαν πειραματικός μήνας, όχι μόνο για τον επόμενο μήνα, σου έλεγε κάποιος ότι έχεις το ελεύθερο με το παιδί σου να κάνεις ό,τι γουστάρεις και ό,τι γουστάρετε. Τι είναι αυτό που θα σου να τόσο διψασμένος να κάνεις με το παιδί σου, Κώστα? Τίποτα, να περάσω χρόνο μαζί του. Δεν θα άλλαζα τίποτα από την... Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει πάρα πολύ καλά στο κομμάτι της καθημερινότητας. Η μητέρα του κάνει τη δουλειά της εξαιρετικά. Δεν υπάρχει όμως χρόνος. Δηλαδή δεν γνωριζόμαστε πολύ καλά, έτσι. Δεν θα έκανα τίποτα το οποίο θα ήταν κόντρα στην καθημερινότητά του. Θα ήθελα απλά να είμαι δίπλα του. Θα ήθελα ό,τι κενό υπάρχει από το να το πάω σχολείο, από το να τον πάω στη δραστηριότητά του, από το να κάτσουμε να κάνουμε μαζί χειροτεχνίες στο σπίτι ή να πάμε μαζί σε ένα πάρτι. Θα ήθελα, γι' αυτό σου είπα ότι το όνειρό μου θα ήταν να λέει μπαμπάς και να το νιώθει βαθιά. Η τελευταία φορά που κοιμήθηκες μαζί του, αν επιτρέπετε και αν δεν επιτρέπετε, μου λες ότι όχι άλλες ερωτήσεις. Πότε κοιμήθηκες τελευταία φορά με το παιδί σου μαζί? Κοιμηθήκαμε πρώτη φορά μαζί το καλοκαίρι. Θύμησε μου, ο γιος είναι 4. Είναι 4,5, ναι. Κοιμηθήκαμε μαζί το καλοκαίρι και από τότε έχει να συμβεί, γιατί δεν έχουμε διανυκτερεύσεις. Είναι ένα παράδειγμα όμως τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στο πιο τέτοιο και για να μην έχουμε έτσι αποκτήσει άλλο ενδιαφέρον η κουβέντα, γιατί με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Το παιδί μου λοιπόν κοιμήθηκε μαζί μου και αυτό είναι απόδειξη, απτή απόδειξη, αυτό που λέμε ότι τα παιδιά δεν δένονται με τα έπιπλα και τους τοίχους. Ο γιος μου λοιπόν κοιμήθηκε πρώτη φορά στη ζωή του μαζί μου την 1η Αυγούστου του 2020. Δεν είχε κανένα απόλυτο ζήτημα. Κανένα απόλυτο ζήτημα. Όταν φύγαμε από τις διακοπές μας, με ρώτησε γιατί φεύγουμε και μου λέει στεναχωριέμαι που θα κάνω καιρό να σε δω, γιατί μετά πήγε τις διακοπές του. Δεν είχε κανένα ζήτημα λοιπόν να περνάει μέρες μαζί μου, κανένα απολύτως. Και δεν είχε κοιμηθεί ποτέ. Αυτό λοιπόν είναι απτή απόδειξη ότι τα παιδιά νιώθουν, βιώνουν και μετά αποκτούν συνήθειες. Αφού γκράζονται τα παιδιά, έχουν την ικανότητα από πάρα πολύ μικρά να έχουν μνήμες και να διαισθάνονται. Οπότε από το καλοκαίρι. Και ευελπιστούμε σύντομα. Κάτι τελευταίο. Από το νόμο ή από το νέο καθεστώς, το οποίο αναμένουμε τέλος πάντων, περίπου τι περιμένουμε όσο μπορεί να προβλεφθεί, και μια βασική ερώτηση που θέλω να ρωτήσω. Δεν θα έπρεπε μέσα στο καθεστώς αυτό της μετά διαζυγίου κατάστασης να υπάρχουν και υποχρεωτικά κάποιες συνεδρίες με κάποιους ειδικούς ανθρώπους ψυχικής υγείας, προκειμένου από κοινού μπαμπάδες και μαμάδες, γιατί χωρίζουμε από σύζυγος και σύζυγος, αλλά είμαστε μπαμπάδες και μαμάδες υποχρεωτικά, να ενημερωθούμε και να μας συμβουλέψουν κάποιοι ειδικοί για το πώς θα γίνει αυτό το πράγμα σε μια πιο ομαλή μετάβαση? Αυτό θα έπρεπε να ισχύει, Στέφανε. Δυστυχώς δεν ισχύει. Έτσι. Το περιμένουμε να γίνει ή όχι? Θα σου πω, εκείνο το οποίο περιμένουμε, καταρχάς είμαστε σε πάρα πολύ hot περίοδο, να ξέρεις. Είναι μάλλον ζήτημα ωρών το να παραδοθεί το πόρισμα της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πολύ πιθανό να λάβουμε γνώση του περιεχομένου του. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία πριν από την νομοθέτηση. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το που θα κάτσει μπίλια.
Από την σφιγμομέτρηση όμως που κάνουμε μέσω των επαφών που έχουμε με πολιτικούς, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απλή ιστορία. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν παγιωμένες αντιλήψεις στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες τώρα τείνουν να ανατραπούν. Τώρα που συζητείται το πρόβλημα, που το επικοινωνούμε, που αντιλαμβάνεται ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ο κόσμος πως όλη η ιστορία, όλη η δράση, όλη η αγωνία είναι τα παιδιά. Δεν είναι εμείς. Αυτό το οποίο σου περιέγραψα και εγώ για το δικό μου γιο δεν έχει να κάνει με το ότι εγώ νιώθω υπολοιπόμενος έναντι κάποιου άλλου. Νιώθω άσχημα γιατί ένα μικρό παιδί δεν έχει τη δυνατότητα να έχει την πλήρη, να με γνωρίσει και να σε γνωρίσει και να μας γνωρίσει. Ένα παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία τουλάχιστον να μας γνωρίσει και, ας μας, και στη συνέχεια της ζωής του ας έχει τους λόγους του το ίδιο με τη δική του βούληση και με τη δική του κρίση να μας απομακρύνει ή να μας πει δεν ήσουν ένα καλός πατέρας. Αλλά αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει de facto. Περιμένουμε λοιπόν κοντός ψαλμός Αλληλούια, δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, να δούμε εν τέλει του αν η νομοπαρασκευαστική θα λάβει υπόψη, γιατί όλα όσα σου ανέφερα σε επίπεδο επιστημόνων, σε επίπεδο μελετών, σε επίπεδο νομικών κειμένων είναι σε γνώση τους. Δηλαδή οι πολιτικοί σήμερα έχουν στα χέρια τους όλα τα εργαλεία. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να χρονοκαθυστερήσουμε. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να αναβάλουμε για ακόμα μία φορά τη μεταρρύθμιση. Προφανώς πρέπει να είναι γενναία η μεταρρύθμιση, όπως πρέπει να είναι. Γιατί, για παράδειγμα, συνεπιμέλεια, περιγραφόμενη κάπως περίπου ίσως, την πεις δεν την πεις συνεπιμέλεια, εξαρτώμενη από έννοιες, συμφωνίες, αρκεί να θέλουν και οι δύο, αλλιώς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς κατοχήρωση χρόνου, θα είναι μία από τα ίδια. Θα ξαναβρεθούμε, μακάρι να ξαναβρεθούμε να πούμε άλλα πράγματα, θα ξαναβρεθούμε να λέμε τα ίδια. Χωρίς λοιπόν την υποχρεωτικότητα του ίσου χρόνου και της εναλλασσόμενης κατοικίας, η συνεπιμέλεια θα είναι κενό γράμμα. Να είναι στην καλύτερη μία μικρή νομική αναβάθμιση των γονέων που δεν έχουν την επιμέλεια. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πού θα κάτσει η μπήλια και αν θα έχουν ληφθεί υπόψη τα πορίσματα των επιστημόνων. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε εκεί, θα είμαστε παρόντες στη δημόσια διαβούλευση, με όλες μας τις δυνάμεις, με την επικοινωνία μας, με τα επιχειρήματά μας, να προσπαθήσουμε να πείσουμε για το αυτονόητο. Είναι δεδομένο ότι από τη στιγμή που αν ψηφιστεί, αν έρθει μάλλον το καλύτερο δυνατό σενάριο, που είναι το τρίπτυχο όπως το συζητάμε, νομίζω ότι θα έχει γίνει έτσι ένα πάρα πολύ το καθοριστικό βήμα έτσι για να επανέλθουν τα παιδιά στο επίκεντρο και να προστατεύσουμε τις μελλοντικές γενιές, γιατί ένα ωραίο δεν είναι, αλλά είναι εντυπωσιακό όσον αφορά την αποκωδικοποίησή του. Η υπόθεση διαζύγιο στην Ελλάδα αφορά σε καθημερινή βάση 44 παιδιά. Ξαναπέστω. Η υπόθεση με βάση τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του 2017. Κάθε μέρα η υπόθεση διαζύγιο αφορά 44 παιδιά. 44 είναι καινούργια παιδιά. Ακριβώς. Ακριβώς. Με βάση τα στατιστικά στοιχεία του 2017, στην Ελλάδα υπήρχαν 19.100 κάτι διαζύγια, τα οποία αφορούσαν, στα οποία εμπλέκονταν 16.000 κάτι παιδιά. Είναι 44 παιδιά τη μέρα. Μιλάμε λοιπόν, για να δώσουμε τάξη μεγέθους του προβλήματος, για μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων, η οποία μεγαλώνει ελλειμματικά. Μεγαλώνει με ψυχολογικά προβλήματα. Και είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μεθαύριο θα γνωριστούν μεταξύ τους και θα κληθούν να κάνουν μεταξύ τους οικογένειες, καινούργιες οικογένειες. Και θα είναι ψυχολογικά προβλήματα τα οποία θα διαιωνίζονται. Και όπως πολύ σωστά είπες, είναι τεράστιο έλλειμμα το να μην έχεις γνωρίσει τον ένα σου γονιό. Είναι ακόμα μεγαλύτερο το έλλειμμα όταν θα φτάσεις σε μια ηλικία και κανένας δεν θα μπορεί να σου δώσει απάντηση στο γιατί δεν τον γνώρισες. Γιατί το παιδί δεν θα ακούσει, ο τότε ενήλικας δεν θα ακούσει κανενός την εξήγηση. Θα ζει με το έλλειμμα και θα ζει με το γιατί. Αυτό πρέπει να προλάβουμε. Κώστα, δεν είναι δικό μου, το είχα ακούσει κάπου και με είχε συγκλονίσει ότι δύο γονείς για τα παιδιά μας είναι όπως είναι τα δύο τους πόδια. Όταν ένα παιδί αναγκάζεται να περνάει χρόνο μακριά από τον ένα γονιό
και όταν έχει 6 ώρες την εβδομάδα με τον ένα γονιό, για μένα θεωρώ ότι είναι μακριά από τον γονιό αυτό, ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει με έναν γονιό ουσιαστικά απόντα, αν δεν είναι ευθύνη του γονιού, μεγαλώνει ουσιαστικά με ένα πόδι. Αντί να έχει δύο πόδια, μεγαλώνει με ένα πόδια. Δηλαδή, είναι σαν να έχει ακροτηριαστεί το άλλο του πόδι. Και είναι πραγματικά εγκληματικό σε οποιονδήποτε από εμάς, και θα μπορούσα να βάλω και τον εαυτό μου μέσα, είτε θελημένα είτε άθελα, συνεχίζουμε αυτό το έγκλημα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να στερήσει τα παιδιά από τον άλλο γονιό, έτσι. Είναι ούτε ο Θεός ο ίδιος. Ακριβώς οπότε έτσι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη που έχουμε και οι μπαμπάδες και οι μαμάδες όταν χωρίζουμε, πραγματικά να ενισχύουμε όσο μπορούμε το ρόλο του άλλου, γιατί μπορεί να έχεις όσο θυμό μέσα σου θέλεις για τον άλλον, σαν σύζυγο, οτιδήποτε άλλο. Από την ώρα όμως που τελειώνει ο γάμος, είναι σαν να τελειώνει μια επιχείρηση. Όταν ουσιαστικά τα χρέη της επιχείρησης που έκλεισε μεταφέρονται στην καινούρια επιχείρηση, θα πτωχεύσει και η καινούρια επιχείρηση. Άρα ουσιαστικά κλείνουμε τα λογαριασμούς σαν σύζυγοι, περάσαμε καλά, δεν περάσαμε, για κάποιο λόγο δεν δούλεψε, αλλά από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να είναι πραγματικά τάμπουλα ράζα. Δηλαδή, να χαίρομαι εγώ που σαν μπαμπάς βλέπω τα παιδιά τους να χαίρονται πάρα πολύ με τη μαμά τους, γιατί και οι δικές μου περνάνε πάρα πολύ καλά με τη μαμά τους, αλλά πραγματικά να χαίρεται και η μαμά τους, η κάθε μαμά, όχι απαραίτητα η μαμά των δικών παιδιών, όταν τα παιδιά περνάνε καλά με εμάς. Και όταν πραγματικά είσαι στην ώρα που πραγματικά το βλέπεις ότι το παιδί τρελαίνεται, εκείνη τη στιγμή βγάζει συνέστημα και δένεται, ρε παιδί μου, και ξέρεις ότι αυτή η στιγμή θα του μείνει για χρόνια, μπορεί για την υπόλοιπη ζωή. Είναι αμαρτία να την κόβεις αυτή τη στιγμή. Έτσι, δηλαδή έτσι, η δουλειά η δική μας είναι όταν περνάει καλά με τον μπαμπά ή τη μαμά, να ενισχύουμε την εξαίρεση, ναι μωρό μου, μείνε με τη μαμά, μείνε με τον μπαμπά, μείνετε και 5 μέρες παραπάνω. Είναι ασύλληπτο το καλό που κάνουμε στα παιδιά μας. Δεν συνειδητοποιούμε πόσο καλό κάνουμε τα παιδιά μας, και επειδή παρακολουθώ και εγώ θεραπεία και ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών που είναι 30-40 χρονών, οι οποίοι έχουν ασύλληπτο θυμό με γονείς στο παρελθόν, οι οποίοι ουσιαστικά έκαναν bullying στα, γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε ποιος κάνει bullying στα παιδιά μας. Τις περισσότερες φορές το bullying, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, συχνά το κάνουμε εμείς σαν γονείς, άθελά μας ή κάποιες φορές εθελημένα. Όταν περνάει καλά με τη μαμά του, πρέπει να χαίρεται ο μπαμπάς. Όταν περνάει καλά με τον μπαμπά του, πρέπει να χαίρεται η μαμά. Και να χαίσουμε τις 3 και τις 5 ώρες. Τα παιδιά μας είναι πολύ σημαντικά. Δεν κάνουμε μια επιχείρηση, μια συμφωνία συγχώνευση επιχειρήσεων. Εδώ πέρα μιλάμε για ψυχές. Και σαφώς πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα, ένας μπούσουλας. Okay, μαζί. Αλλά όταν κάποια στιγμή το παιδί σου πει ότι θέλω να μείνω με τον μπαμπά, άστο το ρημάδι, δεν το ζητάει κάθε μέρα. Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί σου αυτό το πράγμα. Και από την άλλη πλευρά, ανάποδα. Έχουμε τεράστια ευθύνη σαν γονείς, και καμιά φορά ακόμα και εμείς, Κώστα, και εγώ πολλές φορές το λέω, τα παιδιά μας δεν είναι δικά μας τα παιδιά. Το λέγει ο Γκιμπράν, δεν είναι δικά σου τα παιδιά σου. Τα παιδιά σου δεν είναι δικά σου, είναι δικά τους και μόνο. Είναι αυτόνομες ψυχές και έχουμε πραγματικά υποχρέωση να τα βοηθήσουμε να μεγαλώσουν αυτόνομα με τις δικές τους ρίζες, χωρίς να χρειάζονται υπερβολικά τον ένα ή τον άλλον. Και να μην στερούμε άθελά μας ή θελημένα ο ένας το ρόλο του άλλου γονιού. Πρέπει πραγματικά να χαίρομαι σαν μπαμπάς, το ξαναλέω εκατοστή φορά, όταν τα παιδιά περνάνε καλά με τη μαμά τους, και η μαμά τους να χαίρεται όταν περνάνε καλά με τον μπαμπά τους. Αυτή είναι η σωστή γονεϊκότητα. Συμφωνούμε απόλυτα. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο. Είναι... Και κάποια στιγμή είχε πει ο Θοδωράκης, τώρα μου ήρθε. Είχε πει ο Θοδωράκης σε μια από τις μοναδικές συνεντεύξεις που είχε κάνει. Είχε πει, πρόσεξε τι είχε πει, είναι αξιέπαινος, είναι αυτός που είναι λιγότερο άδικος από αυτό που του επιτρέπει η θέση του. Mm-hmm. Αξιέπαινος, δεν είπε ότι είναι ο πιο δίκαιος, αξιέπαινος είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά δεν κάνει κατάχρηση εξουσίας. Ακριβώς αλλά έτσι. Το είπε μοναδικά ο Θοδωράκης ο Μίκης, αξιέπαινος είναι αυτός ο οποίος είναι λιγότερο άδικος από αυτό το οποίο του επιτρέπει η θέση του. Οπότε όσοι έχουν το πάνω χέρι, να το πούμε έτσι λαϊκά, είτε μπαμπάδες είτε μαμάδες, ας αποποιηθούμε το πάνω χέρι για το καλό των παιδιών μας. Το μόνο πάνω χέρι είναι τα παιδιά μας. Ήταν, είναι και θα είναι. Και αυτό νομίζω ότι μόνο ένας γονιός που δίνει το πάνω χέρι στα παιδιά του, εξαιρουμένων κάποιων θεμάτων ασφάλειες, ορίων, οτιδήποτε άλλο. Αλλά η ψυχή του παιδιού πρέπει να είναι μπροστά, πολύ πιο μπροστά από τις δικές μας ψυχές, ή κόντρες, ή αποθυμένα που έχουν μείνει, ή υπολείμματα προηγούμενους λογαριασμούς.
Έτσι, έτσι ακριβώς, όπως ακριβώς το λες. Και ξέρεις, επειδή τώρα ό,τι συζητάμε εξαρτάται από την καλή μας διάθεση, έτσι, γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε ότι από τη στιγμή που η καλή διάθεση δεν υπάρχει και από τη στιγμή που η υπόθεση προσωπικές σχέσεις διαζύγει ότι οτιδήποτε έχει πολύ έντονα συναισθήματα και είναι δεδομένο ότι ένα διαζύγιο αφήνει κάτι στις παιδικές ψυχές. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, από μόνος του ένας χωρισμός αφήνει στα παιδιά τραύματα. Το θέμα είναι να έχουμε την ευαισθησία από μόνοι μας, χωρίς να μας θα έπρεπε μάλλον να έχουμε την ευαισθησία από μόνοι μας, χωρίς να μας εξαναγκάζει κανένας, να σκύβουμε πάνω από τα παιδιά μας, να θέλουμε να τα προστατεύσουμε και τα τραύματα που έτσι κι αλλιώς έχουν να τα απαλύνουμε. Εδώ όμως εμείς τι κάνουμε, και εδώ είναι η ευθύνη και της πολιτείας. Δεν είναι στη λογική όμως, Στέφανο, ότι φταίνει οι άλλοι και δεν φταίμε ποτέ εμείς. Παίρνουμε το πραγματικό δεδομένο ότι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα, δεν θα συζητούσαμε σήμερα. Έτσι. Αν ήταν αλλιώς τα πράγματα και μπορούσαμε οι άνθρωποι στην πλειονότητά μας να έχουμε καθαρό μυαλό, καθαρή ματιά και ωριμότητα απέναντι όσον αφορά τις ευθύνες μας, τις γονεϊκές, δεν θα συζητούσαμε. Δυστυχώς όμως αυτό δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Γι' αυτόν ακριβώς λοιπόν τον λόγο πρέπει να έρθει ένας σαφής κανόνας. Ένας κανόνας ο οποίος δεν θα περιορίζει την ελευθερία του παιδιού, αλλά θα το απελευθερώσει. Γιατί σήμερα τα παιδιά, όπως πολύ σωστά το λες, μπαίνουν σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο ένας έχει το πάνω χέρι, ο άλλος διεκδικεί κάτι περισσότερο, μα κάτι λιγότερο, μα το πάνω χέρι δεν πέφτει ποτέ και όλη αυτή η επίδειξη ισχύως ή μη, ή η διεκδίκηση, ή η ζητιανιά. Γιατί ξέρεις, υπάρχουν γονείς που ζητιανεύουν χρόνο. Ζητιανεύουν χρόνο με το παιδί τους. Ή παιδί που ζητιανεύει χρόνο με το γονιό του, και το παιδί είναι σε πολύ χειρότερη θέση. Γιατί το παιδί θα ζητιανέψει τον χρόνο του ως προς τον ένα γονέα που δεν τον βλέπει σε καθημερινή βάση, και όταν θα γυρίσει στο σπίτι του, θα μεταλλαχθεί σε ένα άλλο παιδάκι για να μην καταλάβει ο άλλος γονιός ότι τρέφει συναισθήματα και είναι δεμένο και θέλει να γνωρίσει τον άλλο του γονιό. Και μιλάμε για παιδιά που να πάρει. Μιλάμε για παιδιά. Αυτό πρέπει να προστατεύσουμε. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή, όταν λέμε δικαίωμα του παιδιού, ειλικρινά σου μιλάω, Στέφανε, όταν λέμε τη λέξη δικαίωμα, είναι γεμάτη. Είναι όλα τα γράμματα γεμάτα. Είναι όλα γεμάτα από χαμόγελο, από ηρεμία, από ευτυχία. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτό είναι το δικαίωμα του παιδιού. Το δικαίωμα του παιδιού δεν είναι ξερός νομικός όρος. Βρήκαμε κάτι σε ένα κειμενάκι, βρέθηκαν πέντε γραφικοί εκεί πέρα και ένας, ας πούμε, να μας λέει τι να κάνουμε. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι πρέπει να κοιτάξουμε κατάματα την πραγματικότητα. Και αυτό το οποίο λέμε πολλές φορές και στους πολιτικούς που μιλάμε, γιατί ξέρεις, αρχίζουν κάτι ιδέες τύπου μήπως και το υπάρχον νόμος θα μπορούσε να κάτι να αλλάξουμε, κάτι αυτό. Όχι, θέλει ξερίζωμα. Γιατί θέλει ξερίζωμα η λογική, θέλει ξερίζωμα η στάση απέναντι στα πράγματα. Σήμερα κανένας δεν ενδιαφέρεται για το παιδί. Έχουμε δικαστικές αποφάσεις οι οποίες είναι copy-paste. Κάνεις εσύ μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και βλέπεις, έχεις ένα παιδί και βλέπεις στο αιτιολογικό ότι έχεις τρία. Γιατί έχει ξεμείνει από την προηγούμενη απόφαση. Αν λειτουργούσε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν αδικό και τελείως τα δικαστήρια, γιατί δεν έχουν τα εργαλεία. Πρέπει λοιπόν να τους δώσεις το εργαλείο. Πρέπει λοιπόν να τους δώσεις ένα νόμο, ένα πλαίσιο, το οποίο θα είναι σαφές και το οποίο θα λέει πως αυτό το οποίο λέγεται συνεπιμέλεια, αυτό το οποίο λέγεται ίσως χρόνος και εναλλασσόμενη κατοικία, είναι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εκ του νόμου δηλαδή πρέπει να υπάρχει το τεκμήριο ότι αυτό το οποίο λέγεται ισομερής άσκηση της γονικής ευθύνης και της γονικής μέρημνας είναι πάνω απ' όλα δικαίωμα του παιδιού. Αυτό είναι το συμφέρον. Και στο φινάλε, Κώστα, και στο φινάλε πρακτικά αυτό έχει δοκιμαστεί και έχει πετύχει. Ασφαλώς. Το άλλο το κολοσύστημα να πρέπει να περνάω 2-3 ώρες την εβδομάδα με τον ένα γονιό ή τον άλλον. Ασφαλώς. Βγάζει ακροτηριασμένα παιδιά και αυτό έχει δοκιμαστεί και έχει αποτύχει. Δηλαδή, έχει, τι να λέμε τώρα. Έχει τελειώσει. Μα έχει τελειώσει. Είσαι πολύ πίσω. Και όταν έρχεται και η επιχειρηματολογία της συντήρησής του, δεν υπάρχει. Και ξέρεις, το ακούς και από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι είναι και προοδευτικοί. Έτσι, δηλαδή, το ακούς από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί σε κάποια ζητήματα. Στον ευρύτερο διάλογο, λέω, έτσι. Μπορείς να το ακούσει από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί σε άλλα θέματα να έχουν κάποιες απόψεις μοντέρνες, προοδευτικές, πραγματικά κτλ. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, επειδή υπάρχει το κλισέ, υπάρχει ένα κλισέ, το οποίο όμως, θα ξαναπώ, μας προσβάλλει ως πολιτισμό. Δηλαδή, είτε θα πηγαίνεις μπροστά,
είτε θα πεις βάζω χειρόφρενο και μένω εδώ που είμαι. Όμως εδώ που είμαι δεν μπορώ να μείνω, γιατί από το εδώ εξαρτάται το μέλλον παιδιών. Και πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Κώστα, να πούμε, επειδή έχει πάει μία μισή ώρα, έχουμε είμαστε μία μισή ώρα στο live περίπου, να το κλείνουμε σιγά σιγά. Να πούμε επίσης ότι θα κάνουμε άλλο ένα live με μία σύμβουλα ψυχικής υγείας που έχει να δώσει πολύτιμο input για αυτό. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ να πω ότι είμαι πολύ ανοιχτός, οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε φυσικά αντίθετη άποψη, να τον φιλοξενήσουμε και να πούμε να τα πούμε και από την άλλη πλευρά. Μακάρι, μακάρι. Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Κλείνοντας, θέλει να πεις κάτι άλλο? Τίποτα. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα. Δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο, γιατί ειλικρινά ένιωσα ότι μιλάω με ένα φίλο μου. Γι' αυτό είναι πρώτη φορά. Αν όποιος μπει στο YouTube, στο κανάλι μας, θα δει ότι έχω μιλήσει κάμποσες φορές. Έτσι τα έχει φέρει μοίρα και, εν πάση περιπτώσει, βγαίνουμε προς τα εμπρός. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για την προσωπική μου ιστορία. Με ενέπνευσες να το κάνω εσύ. Νιώθω ότι μιλάω μαζί με ένα φίλο. Και σου μεταφέρω τις ευχαριστίες όλων των μελών μας. Είσαι ένας άνθρωπος που νιώθουμε από την πρώτη στιγμή ότι είσαι ουσιαστικά δίπλα μας, ουσιαστικά δίπλα στα παιδιά μας, και δεν έχω να πω τίποτα άλλο παρά να είσαι καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είσαι καλά, Κώστα μου. Εγώ ευχαριστώ. Και πραγματικά να θυμόμαστε ότι τα παιδιά μας είναι πάνω από μας. Χωρίζουμε από τον ή την σύζυγό μας, δεν χωρίζουμε ποτέ από τα παιδιά μας. Σε ένα αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, πάνω σε αυτό που λες, υπάρχει ένα ωραίο τσιτάτο το οποίο το επικοινωνούμε μεταξύ μας. Ένεκα των δικαστηρίων και τα λοιπά, που πάμε στα δικαστήρια για να βρούμε την άκρη μας. Ένα παιδί μπαίνει σε ένα δικαστήριο με δύο γονείς και βγαίνει με έναν. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Όμως ένα παιδί, για να μεγαλώσει ομαλά, για να μεγαλώσει ισορροπημένα, έχει ανάγκη και τους δυο του γονείς. Έχει ανάγκη από την παρουσία και των δύο. Ναι. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και όσους μείνατε μαζί μας. Θα αποθηκευτεί το live ούτως ή άλλως στο προφίλ το δικό μου. Θα το αποθηκεύσω τώρα κιόλας. Και θα τα πούμε. Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μεγάλη τιμή μου, Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δική μου τιμή. Πολλά φιλιά. Γεια σας.